Ναι. Λέγε, πες. Όχι, μείνε. Φύγε. Καλά ρε, δεν σ' αρέσει Βραχάλη. Δεν σ' αρέσει είναι Βραχάλη. Είναι δυνατό ρε Ματσιούκη. Ε? Έχεις πάει με καλύτερη δηλαδή από τη Βραχάλη. Έχει πάει 100%. Τι λέτε μωρέ τώρα. Έχει πάει. Τι λες ρε Ματσιούκη. Τι λες ρε Ματσιούκη. Σιγά τη Βραχάλη. Τι σιγά τη Βραχάλη ρε. Σιγά ρε το χάλι. Δεν μου λες τη γάμπα. Τη γάμπα της Βραχάλη την έχεις δει σε άλλη. Τη φάτσα. Δεν σου λέω για στήθος. Τη φάτσα. Αγόρι μου. Τη φάτσα. Τέτοια φάτσα πρέπει να έχεις. Συμφωνώ με κύριο Ματσιούκη. Μπράβο κύριε Ματσιούκη. Μπράβο. Να το όλοι έξω. Συμφωνώ. Ρε παιδιά. Το πολύ πολύ βάζουμε μια μαξιλαρωθήκη στο επάνω μέρος. Όλα τα άλλα εγκρίνονται. Εντάξει, λοιπόν, ένας, δύο, τρεις. Είστε ρε παιδί μου ανέραστοι. Έχουμε επίπεδο. Ας το πω γιατί. Έλα. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι για μερακλείδες άντρες. Που νιώθουν αγόρι μου. Τι είναι μπαμπάτσκια. Που τη λέμε και στα δυτικά. Μπαμπάτσκια, φιλαράκι έχει. Τι. Με το Σπυριδόνοβιτς. Τη ΣΑΕΚ. Τι και βάλας είναι. Ξέρω ρε. Ντου. Με το μάτα όλοι. Επί του πιεστηρίου είδηση. Επί του πιεστηρίου φίλε. Ξέρουμε δηλαδή τι με πιο. Με το μάνταλο τραβιόταν αυτή. Ναι εντάξει. Εγώ εκεί την άφησα. Τώρα που είναι δεν ξέρω και τι με νοιάζει δηλαδή. Ποιος μάνταλος. Αλλά είναι. Ποιος μάνταλος. Είναι. Όσος καμπάζει από ποδόσφαιρο είναι και γκόμενος. Special το Στρακοίδη. Special λέω το Στρακοίδη. Τώρα μην τρελαθούμε. Ναι ρε φίλε. Εντάξει, όπως είπες. Καλή. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι χάλια, ψιλοχάλια. Εντάξει. Σώμα έχει ωραίο. Καλά, Ζάχο μου. Σώμα έχει ωραίο. Ξέρω ότι είσαι ταγμένο στην Παναγία δέξια. Τώρα επειδή. Τώρα που βρήκε. Θα μα παντρέψει. Μα ήδη είσαι στα σκαριά. Κάτι έχει ξεκινήσει. Δεν λέω παραπάνω. Κάποιο με κάρφωσε. Ποιο είναι. Δεν λέω παραπάνω. Κάποιο κάπου με είδαν. Δεν έχει. Του παπαράτσι του αποφεύγω. Πώ γίνεται. Οι κεραίε μου είναι παντού, να ξέρει. Κάπου με είδε. Οι κεραίε μου είναι παντού. Ο Παπατρέγια. Λοιπόν. Γιώργο Ματσιούκη. Να ξέρει, η κοπέλα που είναι μαζί του πρέπει να είναι τυφλή. Ναι. Δεν πρέπει να βλέπει καλά. Όχι. Καλά πλάκα κάνει. Άσο, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Ρε φίλε, τον έχετε δει τον Τρούλινγκ. Ναι. Πώς να πάει, πώς να έρθει η γυναίκα μαζί σου, ρε φίλε. Μίλησε ο Αλέν Τελόν, εδώ τη φάτσα. Καλά, αν εγώ είμαι ο Αλέν Τελόν, είσαι ο Αλέν Τελόν, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, δέσα. Όχι, για σένα το είπε. Ματσιούκη. Ματσιούκη, εσύ. Κάνε ντου. Ένα βήμα πριν το Φρανκίσκο Μανέλη, είσαι το αδύνατο. Πω. Μα το πει και ο Μαφάντα. Ναι, επειδή. Κύριε Ματσιούκη, έσχο. Ναι, επειδή. Ντροπή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Επειδή είσαι Εργένη. Πάτε. Όμα δύο αγωνιστικέ. Αντικείμενα. Μην πετάτε αντικείμενα. Θα τιμωρηθεί το στούντιο. Επειδή το παίζει Εργένη. Ο κύριος Ματσίκης, κατάλαβες. Εργέ, το πατρεμένος είναι, τώρα σοβαρά, δεν ξέρω. Τρία παιδιά έχει ξόγαμα, εγώ ξέρω. Τι ξόγαμα, ας τον άνθρωπο, μην τον διαβάλεις. Ας τον άνθρωπο, ρε, εσύ, του κόβεις και τις τύχες. Όχι, ρε φίλε, ποιες τύχες. Τι τύχη που δεν θυμάσαι ο μικρός που είχαμε την τύχη. Να ξέρεις. Με τον κοφρετάκι μέσα. Τα θηλυκά, όσο ξέρουν ότι... Ναι, σε αυτό συμφωνώ, συμφωνώ. Τόσο περιλές και έχεις μαγνήτη, ρε παιδί. Συμφωνώ, συμφωνώ. Άμα σε δούνε μόνο... Πας φλερτάρεις στην κολαντρίζεις, κάνεις καμάκι που λένε. Σε αυτό συμφωνώ που λες. Σηκώνει τη μύτη Ζάχου. Ενώ έχει φορέσει κολλητό δερμάτινο παντελόνι. Ναι. Ειδικά η Θεσσαλονικιά. Ναι, με κουραδοκόφτη να φαίνεται, ξέρω εγώ έτσι. Πρόσεξε, το εσωρό, κουραδοκόφτη. Και να βγαίνει λίγο και το στριγκάκι απ' έξω, στη μέση, να έχει το τατουάζ εδώ. Στα λακάκια, πίσω εδώ πάνω από τη μέση που κάνει. Τι τατουάζ όμως. Ως συνήθως. Κάλο λουδάκι, κανένα. Ναι, έτσι τίποτα. Έτσι φτερά, τίποτα. Καμιά νεράιδα, καμιά γοργόνα, ξέρω εγώ. Έχει και πονηρά τατουάζ, δεν σωστά. Δεν μπορούμε τώρα να τα πούμε στον αέρα. Τώρα έπρεπε να ήταν ο Μπουγάτσης εδώ, ξέρεις τι θα έλεγε. Ένα πράγμα θα έλεγε. Ξέρεις. Αντε τι είναι αυτά! Τι είναι αυτά, τι έχει κάνει lifestyle την εκπομπή, lifestyle! Εδώ τον Άρτο Σφάξαν! Και εσύ μου λες για. Το έκανα καλά. Λοιπόν. Και μόλις την κάνεις λίγο, τη φλερτάρεις, την κάνεις κόρτα κτλ. Το παίζει ψιλομύτα, το παίζει πανοραμίτισα, το παίζει η καλαμαριώτισα. Ναι, είναι όπλο και ξέρω. Μέχρι πριν 20 χρόνια στην Καλαμαριά είχε να πούμε. Δεν υπήρχε σπίτι να πούμε. Ποια Καλαμαριά του. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εντάξει, δεν είναι κακό. Κατάλαβες. Άμα ντυθεί, περιποιηθεί, ντυθεί εγωκεντρικά. Φορέσει ρε παιδί μου το ξό από εδώ πάνω. Είναι. Οι Θεσσαλονικές ξέρουν να ντύνονται. Να περιποιούνται τον εαυτό τους, ξέρουν. Να φορέσει το ξόστιθο. Ποιο το ξόστιθο, ρε παιδί μου. Ναι, να μην πω την αντίληψη. Φορέσει το εφαρμοστό, το ξέρω εγώ, που αναδεικνύει τις καμπύλες. Φορέσει το δωδεκάποντο.
Βάλει 18 κιλά σουβά. Μόνο. Ναι, επάνω, ξέρω. Κάνει το μαλλί και βγαίνει από το κομωτίνο και πάει αριστερά-δεξιά. Ωραία. Έτσι, όπως κουνιόταν οι Έλλοι και τη βίδισαν οι Ιταλοί. Σωστά. Έτσι κουνιούνται μερικές. Κλατς, ναι. Άμα τη δεις και τη σνομπάρεις και την αγνοήσεις, από πίκα και μόνο θα γυρίσεις και κοιτάξεις. Ποιος εσύ ρε κουφάλα που δεν με πείραξες. Εμένα την Paris Hilton που βλέπω τώρα, την Paris Hilton εκεί που λέει χώρισε και τα πέταξε όλα. Όταν τα είχε δεν τα απαιτούσε όλα. Φίλε, είναι λοιπόν μυστήριες οι γυναίκες. Δηλαδή όσο τις ευθύνεις, τόσο γουστάρουνε ρε φίλε. Όσο τις παρακαλάς, όσο τις φέρεσαι καλά με το σεις και με το σας και ναι, κορίτσι με αυτό, τόσο θα γυρίσουν καμιά μέρα και θα σε δώσουν και καμιά φάπα. Να ξέρεις. Ναι, ποιος είναι. Διαβάζω εδώ. Που βάζει ο Μάνος από το Escobar. Έβαλε τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι λέει. The best song, το καλύτερο τραγούδι για καραόκε. Και ποιο τραγούδι είναι. Το τεκίλα, δηλαδή αυτός που το κάνει το καραόκι, λέει μόνο δύο λέξεις. Τεκίλα. Τεκίλα, δύο φορές λέει και τελειώνει το τραγούδι. Συμβολικό. Και του γράφω, κάνε βραδιά καραόκι, θέλουμε στο Escobar να ακούσουμε τον Μπουγάτσα να τραγουδάει. Και γράφει ο PPC της, Tony, Tony, I love you, I touch you, με μουσική υπόκριση. Δεν το ξέρω, θα το φέρω, θα το φέρω θα τον PPC. Θα την πούμε την ιστορία μια μέρα, θα δει ο Μπίμπι εδώ. Άθη να το πει αυτός, κι άλλο έχει και δεύτερο. Είδε τώρα και με τον Μπρούνο Γκάμα τι είπε. Δεν είχε τη φωτογραφία προχθές. Ναι. Που ήρθε που ήταν στο μαγάζι με τον Μπρούνο Γκάμα. Τι του είπε. Τι του είπε τον Μπρούνο. Ξέρεις. Μου τα είπε, τα λέει ο Μπίμπι. Ο Μπίμπι τα λέει, ωραία, θα το φέρουμε μεγάλη στο στούντιο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ, να πούμε... Ναι, έχουμε βραδιά Champions League είναι σήμερα. Έχουμε βραδιά Champions League, ΑΕΚ, Άγιαξ, στο 26ο λεπτό. Κουλουράκια. 0-0, να πούμε ότι έγινε άλλο επεισόδιο... Δεν είναι. Πολλά έχει. Όχι, στους 8 έχει 2 και CSK, αυτούς παίζουν στοίχημα. Ναι. CSK, Βικτόρια, πώς λέει αυτό... Πίζλν. Πλάζεν, 1-0. Η ΤΣΕΣΕΚΑ προηγείται στο 26ο λεπτό. Έχει πολύ ψωμί σήμερα. Ναι. Δεν μιλήσαμε για πάμε, και για ΠΑΟΚ, δεν μιλήσαμε πούμε, για ΑΕΚ, να πούμε, για Άρη, για ΑΕΚ, για Ολυμπιακούς, όλα σαν θα πούμε πολλά. Λοιπόν, μπράβο Ζάχο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, να ξεκινήσουμε γιατί Τάσο δεν είπαμε τίποτα χθες για τα παιχνίδια λόγω Μπουγάτσα και λόγω των καταιγισμών των τηλεφωνημάτων. Έγινε ένας πανικός. Χαμός έγινε χθες πραγματικά. Εντάξει, λογικό. Σαν ομαλίας όπως το λέμε. Άρα, γιατί είπαμε και με τον Νίκο να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το μάτς τουλάχιστον του Άρη και μετά, ας πούμε, αν προλάβαινες και εσύ, δεν είπαμε τίποτα. Relax, 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 don't do it. Ναι, τώρα με κούφα. Α, μπράβο, κοίτα να δεις που έφτιαξε. Μια χαρά έφτιαξε. Ναι, τώρα έφτιαξε. Για 3 δευτερόλεπτα ήταν ok. Λοιπόν, άρα, ξεκινάς εσύ να ξεκινήσω εγώ πώς θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ, δεν έχω να πω έτσι και πάρα πολλά. Για την νίκη του Άρη στο Ηράκλειο. Μία δίκαιη νίκη. Ο Άρης ήταν καλύτερος και στα δύο ημίχρονα. Βέβαια, όχι με κάποια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ήταν καλός και στα δύο ημίχρονα. Θεωρώ το καλό του το ημίχρονο ήταν το δεύτερο. Εντάξει, το φτιάξαμε. Okay. Το καλό του ημίχρονο ήταν το δεύτερο. Στο πρώτο είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Όφη. Τον περίμενα καλύτερο τον Όφη για ένα μάτσο όπως έλεγες και εσύ, που είναι ζωής και θανάτου, γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα Όφη. Γιατί είδα και τα επόμενα του παιχνίδια. Αρχίζει τώρα θα παίξει και με τις ομάδες οι οποίες θα παλεύει μαζί για να σωθεί. Γιατί εκεί είναι το επίπεδο, από ό,τι φαίνεται. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε την απόδοσή του. Ήτανε. Γιατί το ψιλοσχολιάσαμε και χθες μαζί αυτό. Για 90 λεπτά ήταν άτυχος και ήταν τυχερός. Αυτή είναι νομίζω η σωστή ανάγνωση. Ήταν τυχερός στα 5 τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις. Σκόραρε δύο φορές. Είχε βέβαια, αν βάλεις Τάσο και τα γκολ, είχε 5 δοκάρια ο Άρης. 5. Δηλαδή, 2 είχε στην κανονική διάρκεια. Το πρώτο γκολ είναι διπλό δοκάρι, που μπορεί μετά να κάνει πλασί και να το χάσει. Και μέχρι και το τελευταίο γκολ, το δεύτερο γκολ που έβαλε, πάλι η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Εντάξει, Όφη, ένα χάλι μαύρο ήταν. Τον περίμενα καλύτερο, πραγματικά. Δεν είχα δει με τον Ολυμπιακό το μάτς, γιατί ήμασταν στο Άρης ΠΑΟΚ. Δεν τον είδα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κέρδισε αυτή η ομάδα. Όχι ότι ο Ολυμπιακός είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά πώς μπορεί να κέρδισε αυτή η ομάδα τον Ολυμπιακό. Όπως τα κέρδισε παραλίγο εσένα. Έτσι, δηλαδή, με μία φάση. Όπως τα κέρδισε παραλίγο εσένα. Δηλαδή, με τον Ολυμπιακό μία φάση έκανε. Ναι, γιατί αν έλεγε το παιχνίδι στο 93 και δεν είχε καθυστερήσεις, είχες χάσει. Και θα ήταν, για να, εντάξει, πέρα από την καζούρα, έτσι, να μιλάμε και λίγο σοβαρά, θα ήταν μία άδικη ήττα. Έτσι είναι. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε πλάκα, αλλά θα λέμε και 10 πράγματα σοβαρά. Ωραία, δεν ξέρω. Δεν το, δεν το είδαμε τον Ολυμπιακό. Συλλογικά, βέβαια, πέρα από τα δοκάρια, εκτός από το χοντρό λιγνό που έβλεπα στην ΕΤ2. Α, έβλεπες, καλό ήτανε. Είχα μπει σε site κούτρα και έβλεπα και τον κρυφοκοιτούσα και τον Άρη, έβλεπα και τον Ολυμπιακό εναλλάξει.
Ήταν μισή ώρα διαφορά. Μισή ώρα διαφορά. Ναι, να αλλάξει. Ναι, πήγαινε να αλλάξει. Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο και από τον Άρη. Μα τον είπα. Να σου πω τώρα την αλήθεια, δηλαδή δεν είδα πέρα από τα πέντε δοκάρια. Τρία δοκάρια τέλος πάντων. Ναι. Πέντε πες. Εντάξει, okay. Όχι, με τα γκολ σου είπα. Δεν είδα κάτι τρελό, ξέρω εγώ, που να με εντυπωσιάσει, να δω ότι κάτι. Έγινε κάποια αλλαγή. Είχε βέβαια κάτι καλό. Είχε κάτι. Ναι. Αφόσον ψιλοέβλεπε, στο δεύτερο είχε κάτι καλό. Ναι. Είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Mm-hmm. Θα μου πει κάποιο, Ζάχο, το είχε και με το Ερέρα αυτό. Το είχε αυτό, είχε και κατοχή, αλλά ήταν ανούσια. Δηλαδή είδαμε και ένα-δύο συνδυασμούς, ένα-δύο, είδαμε και δύο-τρεις φορές ένα-δύο να γίνεται η μπάλα. Είδαμε κάποια πράγματα και δεν λέω τρελά πράγματα. Είδαμε έστω μία μικρή, ρε παιδί μου, 5% καλυτέρευση, καλύτερη κυκλοφορία. Έβλεπες, Ζάχο, ό,τι και να έβλεπες, ό,τι και να γινόταν, αν δεν έπαιρνες την νίκη, συζητάμε. Εγώ σου λέω και με χ, και με χ, βέβαια με χ θα ήταν πάλι, πώς να το πούμε, για να μην παρεξηγηθούμε, θα ήταν επιτυχές το αποτέλεσμα βάσει της έκβασης του αγώνα. Όταν ισοφαρείς το 92, λες φυσικά. 93, 92, φυσικά. 93, μπράβο. Θα λέγαμε βέβαια πάλι ότι ήταν άτυπος. Σώθηκε η παρτίδα, ναι, ξέρω εγώ. Πήραμε τον πόντο τουλάχιστον. Εκεί πρέπει να πάρουμε τρεις, πήραμε ένα πόντο. Ναι, σε περίπτωση ήταν, δεν το συζητάω. Θα έτρωγες πολύ γκρινιά. Θα έπεφτε πολύ κράξιμο. Ξέρεις τώρα. Υπήρχε γκρινιά ήδη. Αν μπράβο. Υπήρχε. Εγώ παρακολουθούσα και στο διάδικο. Ήρθε η νίκη με τον τρόπο που ήρθε. Τέλος καλά για εσάς, όλα καλά. Εμάς λίγο μας έτσουξε για να πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει, εσύ δηλαδή, εφόσον έβλεπες και τα δύο και είχαν και μισή ώρα διαφορά. Έβλεπα 1-0, λέω, αμάν, τι ωραία, τον κάνω. Είχε τον και άλλο μισή ώρα. Δευτέρα, λέω, του ξεσκίσω. Βάζει ο Βούκοτης τον γκολ, δηλαδή τρώστη μια τέτοια. Μετά βάζει και ο άλλος δύο γκολ ο Γιουνές. Ναι, δηλαδή κηδεία. Έφαγα μια κηδεία να πούμε από το Γαύρο στο 90, ξέρω εγώ. 93 κι αυτός. Ναι, με offside-άρα γκολ. Ναι, πρέπει να είναι offside, δεν είμαι Έχουμε σίγουρο. Πολύ ψωμί να συνεχίσουμε. Πρέπει να είναι offside. Πρέπει, είναι offside, ένα μέτρο offside. Ναι, απλά τώρα λέει να χτύπησε η μπάλα λέει, στον αυτόνα και δεν την είδε. Τι θα πει, δεν την είδε. Άσχετα που έχασε η ΑΕΚ, τα τραγικά γίναν στο πανετολικό ΑΕΚ. Αν είδε τι φάσει. Θα τα συζητήσουμε όλα. Γίνανε όχι τραγικά. Όχι τραγελαφικά. Ζάχο, έχει πολύ ψωμί. Εντάξει, θα ωραία. Μιλήσουμε για το μάτς του ΠΑΟΚ. Ένα τελευταίο σχόλιο να κάνουμε. Θα μιλήσουμε για το μάτς της ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε για το μάτς του Ολυμπιακού. Και θα μιλήσουμε με τον κόσμο για ό,τι άλλο γουστάρει. Υπάρχει και Champions League. Θα ενημερώνουμε ένα τακτά χρονικά διαστήματα. Βέβαια, θα ανοίξουμε και γράμμες. Παράλληλα με τα θέματά μας. Έτσι, έτσι. Μετά λοιπόν, ένα μικρό γράμμες. Σχολιάκι. Δύο λεπτά έτσι κι άλλο σχολίασα. Πολύ επιδερμικά. Επειδή επαναλαμβάνω, πέρσι δεν ήμουν εδώ. Στο περσινό μάτς Όφι Άρης που ήταν στη Β' Εθνική. Υπήρχε έτσι ένα πολύ πραγματικά έτσι μένος, παρότι και οι δύο ομάδες όταν παίχτηκε το παιχνίδι εκεί πέρα είχαν βγει. Είχαν διαφορά από τον τρίτο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μένος, κέρδισε ο Όφι 2-0 και θυμάμαι το σχόλιο μου, Τάσο, για να κλείσω με αυτό, ότι εντάξει, φυσικά ήταν πονάει πάντα, αλλά ήταν μια ήττα ανώδυνη και ότι θέλω του χρόνου να τους κερδίσω αυτούς που θα είμαι στην Α Εθνική. Να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί κάναν σαν τελείπου και έρθαν και πήραν την πρώτη θέση. Να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και με τις τρεις αυτές ομάδες, οι οποίες όταν ήμασταν στη Β' Εθνική μας πουλούσαν τρέλα, αλλά όχι αγωνιστική, εξωαγωνιστική τρέλα μας πουλούσαν και οι τρεις, και φυσικά και μικρότερες ομάδες από αυτές μας έχουν πουλήσει τρέλα εξωαγωνιστικά, γιατί ο Άρης παραγωγικά, διαχρονικά, εξωαγωνιστικά είναι ανύπαρκτος ως μηδέν. Λοιπόν, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και φάγατε και οι τρεις κατραπακές. Όσο για σένα, Παπαδόπουλε, δεν πειράζει, μας κέρδισε στη Β' Εθνική, ρε φίλε. Πρώτος ήσουνα. Τι έπαθες τώρα, τρέξε να σωθείς τώρα. Καλό αφανισμό σου εύχομαι. Μάλιστα. Αυτή την ομάδα δεν ξέρω. Δεν έχουμε διαχρονικά έτσι. Εντάξει, και έχει, ομάδες, δεν τις χωνεύει. Ναι, όχι, έχει μπλεχτεί εμέσως ή άμεσα ή έμεσα και στους όλους τους υποβασμούς του Άρη. Αυτή η ομάδα και στους τρεις. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε. Ωραία. Τίποτα, θα κάνουμε το διάλειμμα. Ναι, μετά εσύ μιλάς για πάω. Έτσι, γιατί χθες δεν κάναμε διαλύματα. Σήμερα θα τα κάνουμε κανονικά τα διαλύματα. Εντάξει, ειδική εκπομπή χθες. Ένα διάλειμμα κάναμε κανονικά χθες. Το 8.30, το 10.30 κάναμε. Μετά έγινε καταιγίδα. Έγινε χαμός. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά συνεχίζει ο Τάσος με το σχολιασμό για ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε και τις γραμμές. Έχουμε και άλλα θέματα. Και Champions League φυσικά, βραδιά Champions League σήμερα. Λοιπόν, Βασίλης δεν είπαμε Βασίλης. Στα πλήκτρα εκεί. Ναι. Δεν είπαμε τον Βασίλη, ούτε χθες, ούτε σήμερα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, Βασίλη, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα, Λίμπερο 107,4. Τάσο να δώσω πρώτα τα ημίχρονα. Γιατί έχουμε φυσικά, ημίχρονα. Λοιπόν, εντάξει, γιατί τελείωσαν τα δύο παιχνίδια Champions League, τα ημίχρονα φυσικά. Κουλούρια στο ΆΚΑ, κουλουρέας. Χωρίς τίποτα ιδιαίτερο, αν και το ψηλό βλέπουμε εδώ πέρα. Και Τσέσεκα
Βικτόρια Πλίζεν, πώς λένε αυτήν. 1-0, αλλά με χαμένο πέναλτι της Βικτόρια Πλίζεν, πώς τους λένε, στο 44. Όσοι το είχατε χει ημίχρονο ή γκολ, να αρχίσετε να τους βρίζετε. Αν και πιστεύω θα σκοράρει, γιατί βλέπω εδώ πέρα, τουλάχιστον από τα στατιστικά, ψιλομονότερμα τους παίζει. Τόσο χάλια είναι αυτή η τσεσικάρη, εσύ. Τόσο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τσεσικά, λοιπόν, τσεσικά, ναι. Καλή ομάδα. Εδώ βλέπω κατοχή, άλλοι ευκαιρίες, χαμένα πέναλτι, τα κόρνερ 2-5, βλέπω 2-6. 2-6 κόρνερ. Τυχαίνει καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο ματς του ΠΑΟΚ. Δεν μπορέσαμε να σχολιάσουμε χθες, όπως είπαμε. Ωραία. Λόγω του Μπουγατσίνιο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αποδείχτηκε την Ξάνθη στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική. Να ενημερώσουμε, γιατί κάποιες φορές ο κόσμος δεν ξέρει, ότι η Ξάνθη πριν έρθει στην Τούμπα είχε εκτός έδρας δεχτεί μόνο ένα τέρμα Ζάχου. Σοβαρά. Άμα, ναι, και ήταν αίτητη εκτός έδρας. Η Ξάνθη, δύο ήττες είχε συνέδρας, ναι, από Παναθηναϊκό και Πανιόνιο. Η Ξάνθη λοιπόν ήταν από τις λίγες αίτητες ομάδες της Super League εκτός έδρας και είχε δεχτεί μόλις ένα γκολ εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ πέρασε και αυτό το δύσκολο στατιστικό. Νίκησε την ομάδα της Τράκης, πανηγύρισε την έκτη του. Νίκησε εισάριθμα εντός έδρας μάτς, 6 στα 6 δηλαδή. Έχει παραμένει πρωτοπόρος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 11 μάτς. Όχι μόνο παραμένει Ζάχου, με αυτή τη νίκη που έκανε και με το μπουλκουμέ που έκαναν τα παλικάρια του Τσιγκούνι, του τρομοκρατημένου του Χάρτινου, αύξησε τη διαφορά του από την ΑΕΚ, η οποία γνώρισε την είδα στο Αγρίνιο. Συνεχή. Και θα μείνουμε λίγο παραπέρα σε αυτό το μάτς, γιατί ακυρώθηκε ολοκάθαρο γκολ του Πανετολικού. Καθαρότατο γκολ. Κατοχυρώθηκε ολοκάθαρο offside. Πρέπει να είναι offside. Είναι offside. Τώρα, αν χτυπάει στην πλάτη του αλλού, δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Φαίνεται και δεν φαίνεται. Και άφησε την ΑΕΚ φυσικά όλα η ίδια η επόπτρια, γιατί ήταν και οι δύο, ήταν επόπτριες, και από τη μία πλευρά και από την άλλη ήταν δύο γυναίκες δηλαδή. Καμία δεν ήταν κουρουμπίλια, αργιανή, ησυχάστε. Άφησε και στο 89 κάπου εκεί τρεις παίκτες ήταν offside. Τσάικ μου θύμισε αυτό της Λαμίας, τον γκολ που έβαλε πρόπερση που ήταν 8 offside. Και τους άφησε να βάλουν γκολ. Βέβαια το χάσε γιατί πρόλαβε ο αμυντικός τελευταία στιγμή. Και τα τρία αυτά ήταν από την ίδια επόπτρια. Δεν θυμάμαι. Δέτσι. Με αυτή τη νίκη λοιπόν ο ΠΑΟΚ άφηξε τη διαφορά του από την ΑΕΚ στους 12. Δεν υπάρχει ΑΕΚ για στους 12, 12 βαθμούς. Και αυτό φανερώνει ότι no κομίνης, no party, αγαπητοί αεξίδες, no κομίνης, no party. Ναι. Με ξένους διαιτητές δεν έχετε νίκη. Δεν είναι Έλληνας ήταν, ρε. Με ξένους διαιτητές. Α, σε ντέρμπι, ναι. Με ξένους διαιτητές σε ντέρμπι, η ΑΕΚ δεν έχει νίκη. Εντάξει, είναι αξιοθρύνητη η ΑΕΚ. Εντάξει. Όχι ότι ο Ολυμπιακός είναι και τίποτα ιδιαίτερο μετά. Λοιπόν, να πούμε ότι αυξήθηκε και η διαφορά από το δεύτερο ατρόμητο στους 5 βαθμούς. Ναι. Με την νίκη του Ολυμπιακού, την άδικη νίκη του Ολυμπιακού. Με ένα goal offside, ένα μέτρο που δεν το είδανε τα αγαπημένα παιδιά του Πειραιά, ο κύριος Ευαγγέλου. Γι' αυτό φυσικά και τον φρόντισαν να τον ορίσουν, τον αγαπημένο αυτό κύριο του Ολυμπιακού. Μιας και οι δύο ομάδες, ο ατρόμητος τουλάχιστον, είχε ζητήσει από τον κύριο Περέιρα ξένο διαιτητή. Ναι. Να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός δεν είχε νομίζω νίκη με ξένο διαιτητή. Ολυμπιακός. Ναι. Καταλαβαίνετε. Η άποψή μου είναι η ίδια. Sorry, ναι. Διακόψη, παρακαλώ, νομίζω. Παρακαλώ. Είπαμε για την επαναλαμβάνω. Γιατί μπαίνουν και συνέχεια και. Συζήτηση κάνω. Όχι, εντάξει, λες για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι συζήτηση. Okay. Ότι πρέπει να, για μένα, σε όλα τα παιχνίδια δεν έχει. Τι θα πει ατρόμητος Ολυμπιακός. Σε όλα ξένοι διαιτητές. Μαζί σου. Σε όλα. Μαζί σου από τα λίγα πράγματα που συμφωνούμε. Σε όλα. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το ματς. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο κοντά στην Ξάνθη. Ουσιαστικά είχε μια καλή ευκαιρία στο 31ο λεπτό με μια εξαιρετική αντεπίδεση μετά από κόρνερ της Ξάνθης. Ο Κίτσου, ο οποίος ήταν πολύ καλός σε αυτό το μάτς, έδωσε στον Πέλκα, εκείνος πάσαρε στον Πρίγιοβιτς. Και απορώ ακόμα, δηλαδή δεν το πιστεύω, πώς έχασε αυτό το γκολ ο Αλέξανδρος. Έτσι, έχει βάλει πολύ δυσκολότερα γκολ. Εκεί μπορεί να άλλαζε και το παιχνίδι, μπορεί να γινόταν 3-4-0 στο τέλος, αλλά. Ο Σέρβος πλάταρε σε τέτα τέτ με τον Ζίκοβιτς και μπλόκαρε. Την έστειλε πάνω δηλαδή την μπάλα. Ναι. Πάνω στον τερματοφύλακα. Λοιπόν, εγκλωβισμένος έμοιαζε λίγο ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει όμως η ποιότητα των ποδοσφαιριστών, αυτό που λέμε, που κάνει τη διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες, με πολλές ομάδες, φίλε Ζάχου. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου,
ο Σέρβος που ακούει στο όνομα Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, ο Μίστερ Γκολ, αυτός ο πολύ καλός επιθετικός, αυτή η παιχτούρα που πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα γίνει πάρτι για το πίσω τον Μπάρι, έδωσε και πάλι τη λύση με ένα πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Είναι να μην πάει η μπάλα στο κεφάλι του ή στο πόδι του μέσα στην περιοχή. Στο πόδι δεν είναι τόσο καλός, εντάξει. Καλός είναι και στο πόδι. Όπως είχε κάνει λοιπόν και στα 3 από τα 4 ντέρμπι με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη, το έκανε και με την Ξάνθη, έκανε το 1-0 και μάλιστα σε κωβικό χρονικό σημείο. 2 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ξέρεις, είναι σαν να μπαίνεις με γκολ από τα αποδυτήρια. Ναι. Όχι, σαν μπαίνεις. Ναι. Βέβαια, φανταστική και η σέντρα του Βιερίνη, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, αντικατέστησε τον Κίτσιου από αριστερά, ξερμακαρίστηκε, από τον Κασάδο ξέφυγε. Πραγματικά έκανε την κεφαλιά ο Πρίγιοβιτς, 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Μαουρίσιο, μετά αποστημένο. Του δίνει την παλιά, ας πούμε, στην εκτέλεση του φάουλ. Λίγο ακουμπάει την μπάλα ο Πέλκας. Εκτελεί ο Μαουρίσιο στην αριστερή πλευρά του Ζίβκοβιτς. 2-0, γεια σας. Από εκεί και μετά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συμπληρώσουμε και να πούμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ επιτυχαίνει τη δέκατη νίκη, παιδιά. Ναι, καλά, είναι αλήθεια. 10 νίκες σε 11 μάτς. 10 νίκες σε 11 μάτς. Επόμενο μάτς, επόμενο σταθμός η Λαμία. Στην οποία Λαμία, να ξέρετε, δεν θα υπάρχει ΠΑΟΞΙΣ. Ναι, μιας και τα εισιτήρια τα οποία διατέθηκαν θα είναι μόνο για τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας. Μόνο τα διαρκές. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ως ένα σημείο. Καλό για σένα είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι από τα περσινά έχει μάθει, φοβώντας για κάποια προβοκάτσια, γιατί και στη Λαμία, αν θυμάστε, και με το χάντμπολ τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένας παζουλισμός με τα χανουμάκια, με τους χαρτίνους, με τις α4 της κόλλας. Είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος χαμούλης. Και μάλιστα, αν θυμάστε, υπήρχε μία, τι ήτανε, επιχορήγηση, ήτανε του 1 εκατομμύριο ευρώ για ανακατασκευή της θύρας 8 για το γήπεδο της Τούμπας. Και την κόψανε για τα επεισόδια που έγιναν στο χάντμπολ. Ακούστε δηλαδή τι τιμωρίες έχει φάει ο ΠΑΟΚ τώρα, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Τέλος πάντων, για μένα είναι καλό. Προσωπικά βέβαια ο ΠΑΟΚ πάντα έχει μάθει να παίζει με τον κόσμο του, με τους φιλάθλους του, είναι ο 12ος ποδοσφαιριστής. Αλλά εντάξει, μία χρονιά νομίζω ότι θα του στερηθεί μέχρι να πάρει το κολάι, μέχρι να στεφτεί πρωταθλητής για τον φόβο των Ιουδαίων. Ποιος είναι ο φόβος των Ιουδαίων? Γι' αυτό τους έχουν ονομάσει επιστήμονες συγκεκριμένους. Είδαμε τη σπρώξιμο Τρόι ο Ολυμπιακός. Και να πιάσουμε λίγο τα του Ολυμπιακού, αυτή την ξεφτύλα που γίνεται και φέτος. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα αυτή η ομάδα αγωνιστικά να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ σε ποιότητα και σε βάθος ρόστερ ποδοσφαιριστών. Και κάνουν τα δύνατα δυνατά. Έχουν ενεργοποιήσει όλες τις εξωαγωνιστικές τους δυνάμεις, ό,τι έχει απομείνει, ό,τι έχουν και δεν έχουν, για να προσπαθήσουν να παραμείνουν σε απόσταση, τέλος πάντων, που θα δίνει κάποιες ελπίδες στους φίλους του Ολυμπιακού, για να φτάσουν τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία. Τι έχει γίνει λοιπόν? Μείον 3 έχει φάει η ΑΕΚ για τα επεισόδια που κάνανε οι φίλοι τους έξω από το ΟΑΚΑ και τα λοιπά. Για τον ίδιο λοιπόν λόγο, για τους βανδαλισμούς που γίνανε, για τις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, για τραυματισμούς, για δακρυγόνα, για διακοπή αγώνα, δεν τιμωρείται ο Ολυμπιακός. Ενώ υπάρχει το δεδικασμένο της τιμωρίας της ΑΕΚ. Αυτή η ομάδα εσαΐ ατιμώρητη ο Ολυμπιακός. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσα δικαιώματα, ίσα υποχρεώσεις για άλλες ομάδες. Αυτό απαιτεί ο κόσμος. Το 50-50 που λέμε για όλους. Να υπάρχει δικαίωμα και υποχρέωση για όλους, για τους πάντες. Όχι μονόπατα για μία ομάδα. Δεν τρώει λοιπόν ζάχο την τιμωρία ο Ολυμπιακός στους -3. Τελειώνει αυτό. Έρχεται το μάτσο με τον Ατρόμητο. Ξεκινάμε και βλέπουμε. Δεύτερη αυστηρότατη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ατρομήτου. Βέβαια είναι και λίγο βλάξ ο συγκεκριμένος. Γιατί όταν έχεις κάρτα και παίζει με τον Ολυμπιακό. Τον πιάνει το σοβαράκο, θα τον έβγαλε στο σωστάκι. Αυτό είναι κάρτα. Εντάξει, λίγο τα παράλληλα. Τι το παράλληλα? Ότι υπάρχει στο ξεκίνημα της φάσης ένα τράβηγμα στο σορτσάκι
Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε. Υπάρχει, αλλά. Εγώ λέω ότι αν ήταν. Δεν ξέρω, σε... η πρώτη κίτρινη, δεν ξέρω, ναι. Δεν είδα την πρώτη. Εγώ λέω αν είχε κίτρινη ο Φορτούνης, ναι. Και έκανε το αντίστοιχο μαρκάρισμα σε παίκτο τρομή του, δεν θα την έβγαζε. Πιο παλιά είδαμε κι άλλα. Εγώ θυμάμαι κιόλα. Έχουμε με τον Άρη. Ωραία, το δίνει κόκκινη. Ωραία, το δίνει ναι. Κόκκινη. Του αφήνει με, ξέρω εγώ, από το 50 κάτι με 10 παίκτε. Υπάρχει χτύπημα εσκεμμένο στον κουλούρι από το Σισε, σε μια διεκδικούμενη παλιά που τον κλωτσάει στο πόδι, σοριάζει το κουλούρι κάτω, σφαδάζει από τον πόνο. Ναι. Και δεν δίνει ούτε κίτρινη ο διαιτητής. Την πνίγει. Δεν τα είδα αυτά, δεν ξέρω. Ναι. Ούτε ο επόπτης. Και ο επόπτης την πνίγει και ο διαιτητής την πνίγει. Απέξει ο, και ο Ολυμπιακός με 10. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω για ποιες φάσεις διαμαρτύρεται. Καλά, ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται. Είδα, και... είδα αυτή που λέει που ναι. Τη γυρνάει πίσω, που από εκεί ξεκινάει και τον γκολ του. Της, που, του... Το ατρομή του. Το ατρομή του. Που τη γυρίζει πίσω εκεί, δεν πιστεύω να έχει δίκιο, να πω την αλήθεια. Καθαρά γκολ είναι. Όχι, ρε, άλλο λέω. Ναι. Ξεκινάει το γκολ. Έχει ο τερματοφύλακας. Ναι. Ο τερματοφύλακας για να πάρει την μπάλα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός στο 1-2 και τη γυρίζει ο αμυντικός πίσω. Και αυτή θέλει να έμεσο. Κάνει το 1-2, πάει να κάνει και την προλαβαίνει ο αμυντικός και τη γυρίζει στον τερματοφύλακα. Το 1-2 λες στο συνδυασμό. Ναι, ναι. Πάει να κάνουν και ο αμυντικός ναι. Παίρνει την μπάλα και την, ενώ την κλωτσάει τη γυρίζει στον τερματοφύλακα. Mm. Και θέλουν έμεσο ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να έχουν δίκιο. Και από εκεί ξεκινάει η φάση και βάζει τον γκολ ο Ατρόμητος. Αυτό ήταν και η και οι δύο καθηγητές διαιτησίας είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοια παράβαση. Ναι, δεν υπάρχει. Και διαμαρτύρεται λοιπόν, όμως για μια κόκκινη. Κόκκινη στο Σισε, λοιπόν, ολοκάθαρη δεν δίνει. Τους δίνει ένα γκολ ολοκάθαρο offside στο 90, στα χασομέρια στο 93. Χτυπάει μπάλα καθαρά στην πλάτη του παίκτη του Ολυμπιακού και πάει ένα μέτρο είναι ο Σέρβος. Με Σέρβος είναι από το Στίν. Βούκοτιτς, πώς το λέω. Αυτός που έβαλε το αυτογκόλ. Αυτός... Ναι, ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι καλά το όνομα. Βούκοτιτς το λέω, πώς το λέω. Βούκοτιτς. Είναι ένα μέτρο εκτεθειμένος. Ένα μέτρο εκτεθειμένος. Ναι. Και το κατοχυρώνουν κανονικά. Εσύ λίγο τα πατρά είναι εκτεθειμένος. Μισό μέτρο τουλάχιστον είναι. Ο επόπτης, άμα το δεις, είναι μπροστά. Είναι εκτεθειμένος. Είναι μπροστά του. Τώρα που χτύπησε η μπάλα. Εντάξει, είναι εκτεθειμένος. Χτύπησε. Άμα χτύπησε. Πώς το λένε, Καμαρά. Ναι. Πώς το είναι αυτό το Blackman. Σε αυτόν εδώ χτύπησε η μπάλα στην πλάτη του, αλλάζει πορεία, πάει πάνω στο κεφάλι του Βούκοτιτς. Γιατί αν χτυπήσει την πλάτη, θα τη διώξει ο αμυντικός. Επηρεάζει 1500% τη φάση. Είναι ολοκάθαρο goal offside. Και να σου πω και κάτι. Δεν τους είδα πολύ να διαμαρτύρονται τους ατρόμητους, βέβαια. Δεν τους είδα να διαμαρτύρονται πολύ. Ναι, γιατί δεν το κατάλαβαν. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο παίκτης που προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να αμυνθεί. Ή έχει το νου του να μαρκάρει. Αυτό το βλέπει ο επόπτης. Ποιος ήταν ο επόπτης. Πού να ξέρω ποιος είναι ο επόπτης. Ο επόπτης ή ο διαιτητής ο Ευαγγέλη. Ο διαιτητής ο Ευαγγέλου. Κανείς από τους δυο λοιπόν. Υπάρχει και η μπούκα του Καραπαπά. Υπάρχει και η μπούκα του Μοδέστο μέσα στο. Γιατί δεν υπάρχουν μέσα στο διαιτητή. Δεν υπάρχουν στα ποδητήρια, ας πω. Όχι στα ποδητήρια, στα δωμάτια, στους διαδρόμους. Δεν υπάρχουν κάμερες. Υποτίθεται ότι σε όλα τα γήπεδα. Μέσα στο γήπεδο μπήκανε, σου λέω. Μέσα στο γήπεδο μπήκανε. Α, τέτοια μπουκάλε. Εγώ είμαι στα αποδυτήρια. Αγόρι μου στα αποδυτήρια γίνανε τρεις χειρότερα πράγματα. Αλλά εγώ δεν ψάχνω με στα αποδυτήρια γιατί θα χαλάσανε τα DVD πάλι. Γιατί τα χαλάσανε. Τα μπλόκαρε. Το ατρομή του είναι, δεν είναι το Ολυμπιακού τώρα. Κάτι μας είπες τώρα. Το ατρομή του είναι. Κάτι μας είπες τώρα. Το ατρομή του είναι. Κάτι μας είπες τώρα. Άστο, γιατί και τον ατρομή του τον είδα πολύ χαλαρό. Χαλαρό. Με τον Μπάουκ ξεσκίστηκαν, έριχναν κλωτσιές και τα λοιπά. Βέβαια. Ξεσκίστηκε με τον Μπάουκ. Βέβαια, δεν ξεσκίστηκε. Σίγουρος, Δεν ξεσκίστηκε. Ναι. Χι πήρε. Χι πήρε. Ενώ έχασε από τον Ολυμπιακό. Μα πήρε χι από μια ομάδα η οποία έχει 10 νίκες στα 11 μάτς. Το μόνο χι το αφήσαμε στον Ατρόμητο. Και στο επόμενο μάτς εντός έδρας θα χάσει ο Ατρόμητος, να ξέρεις. Δύσκολα. Δύσκολα. Με τον Άρη. Κατάλαβε. Ναι. Μα ξέρω που παίζει. Παίζει Παναθηναϊκό μετά Ατρόμητο. Τα έχω μάθει φέτος. Είμαι διαβασμένος. Θέλω να είμαι διαβασμένος για το αντικείμενο εκπομπής που έχουμε. Σωστό, σωστό. Έτσι δεν είναι. Όπως και εσύ πρέπει να ξέρεις τα πάντα για τον Πάο. Τα πάντα όχι, αλλά ό,τι μπορώ. Καλά, άμα δεν ξέρει, ρώτα τον Τζαλτίδη. Αυτό ξέρει τα πολύ περισσότερα από το Άρη. Μια που είπα για Κουρουμπίλια, ετούμε την Κυριακή. Την Κυριακή. Άρη Παναθηναϊκός παίζει. Και θεωρείται UEFA είναι η Κουρουμπίλια, νομίζω. Να βάλουν την Κουρουμπίλια. Βάλτε την ένα, παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα. Βάλτε την ένα στο Χαριλάο. Παρακαλώ, θα έχει και περισσότερο κόσμο να το γεμίσει. Σωστό. Και εγώ ετούμε στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Ναι. Τον Κομίνη θες. Τον Κομίνη. Τον Κομίνη. Θέλω Κομίνη. Άμα φέρεις και τον Ισπανό, πώς λεγόταν εκείνος. Ξέρεις, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Παίζουμε στο δεύτερο. Α, ναι, ΑΕΚ, αφού στην Τούμπα έπαιξε. Θέλω μέσα στο ΑΚΑ. Κομίνη, όχι στην Τούμπα. Στο ΑΚΑ το θέλω. Στην Τούμπα έπαιξε. Στο ΑΚΑ το θέλω τον Κομίνη. Εκεί βάλε μου Κομίνη, κύριε Γραμμένε. Κομίνη θέλω. Ο Καμένος δεν κάνει. Ο Περέιρα, Τάσο. Ο Περέιρα. Α, ναι, ναι. Ο Αργιανός ο Καμένος δεν κάνει. Ναι, βρε. Είναι σαν τις ομάδες που λένε σας δίνουμε εισιτήρια και τα κόβει η αστυνομία.
Λοιπόν. Άνα, μπράβο, τώρα και τα λέμε όλα. Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν μπουκα του, του ναι. Καραπαπά μέσα στον αγωνιστικό χώρο με χιδαίες βαμολογίες, με μπινελίκια ανίποτα και του Μοδέστο. Την πέφτουν στο διαιτητικό τρίο. Mm. Μιλάμε για πέσιμο χοντρό και μέσα στη Φυσούνα έχουν γίνει τα όσα μύρια και δεν έχει, την έχουν πνίξει όλοι συνδρομητικά. Ξεσυνδρομητικά, εδώ την έπαιξε και το Open. Το κανάλι που λέμε το Ιβάν Σαββίδη την έχει πνίξει, δεν μίλησε και αυτό πολύ. Αυτό είναι πολύ. Ένα καλό πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε και, πολύ. Να πούμε και δύο λόγια ναι. Για την καινούργια αθλητική εκπομπή. Ναι, να το πούμε, φυσικά θα πούμε, γιατί ναι. Εγώ ξέρω τα πράγματα τα λέω έξω. Του προέδρου το κανάλι, να ναι. Δούμε. Έριξα χθες ένα ψευδό κράξιμο. Ναι. Θα τα πούμε όλα όσα έχει. Να σχολιάσουμε, γιατί βλέπω και 9. Και να ανοίξουμε και τις γραμμές. Να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι σε ανάλογη μπούκα που έγινε πέρσι από τον Ιβάν Σαββίδη και τον Μίχελ, ο Πάκος έχει ένα πρωτάθλημα. Αλλά για άλλους, αυτή η μπούκα που έκανε ο Καραπαπάς με τον Μοδέστο και την παρέα του, είναι το ίδιο πράγμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ένα περήφανο διπλό του Ολυμπιακού. Καταλάβατε λοιπόν ποιες είναι οι διαφορές. Τώρα θα μου πεις, ναι, ο άλλος είχε όπλο. Όχι, άστο όπλο. Είχε ανάλογη, όπλο. Δεν είναι ναι. Καλό το παράδειγμά σου. Δεν είναι καλό το παράδειγμα. Όχι. Δεν γίνανε μπούκες για τους δύο. Μπήκε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν μπήκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Και ανάλογη μπούκα και είναι το Τρίπολι ΠΑΟΚ. Το Τρίπολι ΠΑΟΚ είναι ανάλογη μπούκα. Τι το Τρίπολι ΠΑΟΚ. Το Τρίπολι ΠΑΟΚ που έχασε το 3-2 πέρσι. Ναι. Που μπήκε, ποιος είχε μπει, ο Κωνσταντινίδης. Μέσα στο πώς δεν πήγε, μέσα στο γήπεδο. Δεν πήγε ο Κωνσταντινίδης. Αυτός έχει δικαίωμα να είναι μέσα. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει. Στον πάγκο του Πάουκ. Δεν είπα ότι δεν έχει. Λέω μπήκε στο γήπεδο αυτός και ο Λουτσέσκου. Και ο φροντιστής και τιμωρήθηκε μόνο ο φροντιστής. Να τα λέμε όλα. Μόνο ο φροντιστής. Καλά, πλάκα κάνεις. Όχι, τι κάνω πλάκα. Δεν τιμωρήθηκε μόνο ο φροντιστής. Έχει τεράστια διαφορά. Μιλάς για ένα ματς που είχε τελειώσει και έχασε ο Πάουκ. Και μιλάμε για ένα ματς που έχανε ο Ολυμπιακός και στο ημίχρονο. Και στο ημίχρονο κάνα τραμπούκο τον Ευαγγέλου. Αυτό έχεις δίκιο. Πρωτοκλασσά τα ονόματα του Ολυμπιακού. Έχεις δίκιο. Ναι, δεν γίνεται. Ένα είναι ημίχρονο, ο άλλο έχει τελειώσει. Εντάξει, είπαμε, είναι η αγαπημένη ομάδα του Προέδρου σου. Αλλά μη τόσο φανερά του υποστηρίζει. Με την Τρίπολη είναι αυτό. Είναι ντροπή να του υποστηρίζει τόσο φανερά. Θεσσαλονικιά ομάδα που σε ξέσκησε με στο Χαριλάου πριν από λίγο. Ό,τι βλέπω σφυρίζω. Έτσι. Ό,τι βλέπω. Ναι, αλλά κέρδισε άτυχο. Ναι, αλλά μιλάς για ένα μάτς με την Τρίπολη που είχε τελειώσει και ο Πάουκ έχασε ναι. Και δεν έγινε αυτό και τίποτα, και τρελό. Είναι διαφορά. Και μιλάμε αυτό για ένα μάτς που ήταν στο ημίχρονο. Στο πιστόλο. Ναι, να ακούσει λίγο. Ο Ολυμπιακός έχανε στο ημίχρονο από τον Ατρόμητο ναι. Και μπήκαν μέσα Καραπαπάς. Μοδέστο και η παρέα, όλοι. Δεν έχει σημασία. Γιατί στην Τρίπολη πήγε ο πρόεδρος. Όχι, γι' αυτό σου λέω είναι το ίδιο, επειδή δεν πήγε ο πρόεδρος. Ενώ με τον. Και κάνουν τραμπούκο στον Ευαγγέλου και σφυρίζει ένα δεύτερο ημίχρονο όλα υπέρ του Ολυμπιακού. Όλα τα πάντα. Και επειδή είναι το σύστημά του τέτοιο, ο ορισμός της προπαγάνδας από μπαρμπαζάβες, από καραπαπάδες, από. Βγαίνουν τώρα και λέει θα πάμε τις κασέτες. Λέει οι άνθρωποι το έχουν αναγάγει σε επιστήμη. Γι' αυτό τους έχουν πει επιστήμονες. Ξέρεις τι θα πει επιστήμονας. Πραγματικά ρε φίλε δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Γι' αυτό λέω και θα συνεχίσω να το λέω. Αν τελικά τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ και πάρει το πρωτάθλημα που θα είναι ένα επίτευγμα. Θα είναι ένας τεράστιο, ο 13ος άνδρος του Ηρακλή. Τη μυθολογία, όχι αυτού διαφωνώ. Του συμπολίτη. Θα είναι πραγματικά. Εντάξει, σωστό. Διαφώνω. Έχει το δικαίωμα να διαφωνεί. Ευχαριστώ πολύ. Θα είναι ένα τεράστιο άθλο, γιατί άμα το προσέξετε, σιγά σιγά το έχει χτίσει αυτό το επίτευγμα, αν τελικά καταφέρει να το κάνει. Εγώ δεν ψήνω ότι τέλειωσε το πρωτάθλημα. Όχι, δεν τέλειωσε. Είναι 95%. Εντάξει, δεν τέλειωσε. Από ποια το χάσει πάλι. Είδε τώρα. Εγώ όταν βλέπω τέτοιε μεθοδεύσει υπέρ του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τι κάνει άκρε. Θα βάλει κανένα γκολ να τα λιποθυμίσουμε τώρα. 1-0. Όχι, το βάλε. Τα κύρωση. Ναι, πριν το βάλει ο Κουκουρόκος. Ο Γκάλο ήταν. Ναι, μόνος ο Γκάλο, ο Παπαγκάλο. Ο Παπαγκάλο σταμάτησε το ματοφύλακα σε τέτοιε πορείε και έβαλε γκολ. Εντάξει, αφού το εισφύριξε. Ρε. Ναι, ο άπαρτος. Εγώ πιστεύω θα έλεξε κουλούρια αυτό ότι είναι μαγνητοσκόπηση στο μάσκετ. Το είπε. Το έπαιξα κιόλα. Το έπαιξα αρχή, να σου πω την αλήθεια. Το είπε από την αρχή σου λέω. Κουλουρέα. 4-20 εκεί που παραπάει. Πιστεύω ότι. Θα βάλει γκολ ο Άγιαξ. Δεν θα αντέξει η άκρη, φίλε. Δηλαδή μετά το 65 θα καταρρεύσει. Δεν χάνουν κι άλλοι τίποτα. Θα καταρρεύσει μετά το 65. Λοιπόν, διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, 10 δευτερόλεπτα είναι γιατί το βλέπω. Άσον ίσω και το ξύστρο. Το βλέπω, δεν μπορώ να με σχολιάσω 10 δευτερόλεπτα. Ρε Γκίξε, έχει τρελαθεί. Να μείνει, λέει ο Μουρίνιο, στον πάγκο τη Manchester United. Να μείνει φέτο, γιατί τη βλέπω UEFA φέτο στη Manchester να παλέψει για UEFA, γιατί θα βγει και ο Άρης UEFA. Μπα και πάμε του χρόνου στο Old Trafford να παίξουμε. Να μείνει. Αλλά του χρόνου, ρε φίλε,
Δηλαδή πάλι Μουρίνιο, 3 χρόνια, χωρίς τίτλο. Γκίξ, τρελάθηκες. Πάμε στο. Ο Ράιαν είναι αυτός. Ο Ράιαν Γκίξ, δεν βλέπεις. Να μην λέει, όλοι τον κράσουν, ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Ναι. Άλλο σχόλιο. Δεν είναι. Μόνο εμείς κάνουμε μετά από ήττες και μπαίνεις μετά το 0-0 στο group της μάσας στο Facebook. Ακούς. Mm. Έχει 3.000 σχόλια, μπινελίκια. Μπινελίκια. Το μπούλο, δρόμο! Το ίδιο είναι ο φίλαθλος παντού. Το ίδιο είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287-38 δικό σας. 6945-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, σχόλιο σας στο 54526. Πες εσύ και το άλλο. Βάλτε και ένα ονοματεπώνυμο. Γράψτε FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526 για να κερδίσετε όσοι στείλετε διπλή πρόσκληση. Για το Chelsea PAOK, ματσάρα 5η 29 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ, αυτή την Πέμπτη δηλαδή, στις 10 το βράδυ, θα μεταδοθεί στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκης. Η κάθε διπλή, επαναλαμβάνω, πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο στο θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα, περιόριστη πυράκλα και λαχνούς για τις κληρώσεις του ημιχρόνου με πλούσια δώρα. Η είσοδο στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική, επαναλαμβάνουμε, και δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Εφόσον επιθυμεί κάποιος να μπει στο καζίνο πριν ή μετά τον αγώνα, η είσοδος πάλι είναι δωρεάν. Πρέπει να είναι 21 ετών και να έχει για την εγγραφή του ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα, Λίμπερο 107,4. 23-10-287-38-69-45-287. Και 3-8, να πούμε ότι τα αποτελέσματα έχουμε μια διαφοροποίηση. 0-0 κλασικά η ΑΕΚ, είχε δοκάρει πριν ένα λεπτό ο Άγιαξ. Και 1-1 έχει γίνει το CSKA Βικτόρια. Έλα, ρε, το πιάσεις. Δεν το πιάσα ακόμη. Ένα ακόμη θέλω. Μονότερμα τους παίζει. Τώρα γκολ θέλω από τους άλλους όμως, από την CSKA. Και τους παίζει μονότερμα από ό,τι βλέπω αυτή η Plazen Plusen. Πώς λένε, σκέψτε τι χάλια μαύρα είναι αυτή η CSKA. Λοιπόν, έχουμε ακροατή ήδη στην αναμονή. Να τον ακούσει. Είπες τα νούμερα. Τα είπα 2 φορές. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο δυνατό δίδυμο. Νάτος. Καλησπέρα σας, κύριε. Σε μνημονεύσαμε. Χθες δεν άκουγες προφανές θέσεις. Καλά, εκλεκτή. Ναι, είμαι σε δουλειά. Εκλεκτή ακροατή. Ρε, εσείς γιατί δεν τα βγάζετε στο YouTube. Ποια. Τα ψάξα σήμερα. Ποια. Τις εκπομπές τις βγάζετε. Μια χαρά, βγαίνουν όλες οι εκπομπές. Ξαναβγαίνουν. Σηκώνονται οι μετά το μεσημέρι βγαίνουν. Καλά, δηλαδή φίλε. Η σημερινή που κάνουμε θα βγει αύριο το απόγευματάκι. Ναι, ρε φίλε, τι θέλεις, δηλαδή, κάτσε. Τη χθεσινή δηλαδή θα ψάξει. Έχει ανέβει. Έχει πάτα ανέβει. Ρε παιδί μου, ράδιο Μαρμίτα 26 11 του 18 και θα στο βγάλει. Ναι. Ναι. Γράψε μπουγάτσες, γράψε. Όχι, δεν το έχει. Ξέρω, έτσι. Ράδιο Μαρμίτα, αν πατήσει, ναι, θα στο βγάλει. 26 11 του. Ελληνικά, όχι. Χθες έχασες, Νίκο. Ναι. Χθες έχασες. Θα την ακούσει την εκπομπή. Θα την ακούσει. Θα σου στείλω το link μετά, μην ψάχνεις. Όταν σου λέω έχασες, έχασες. Ένα άμπραβο, στείλ το να δεις αβάντα για τον Παντελίδη. Λες και πήρε το... ξέρεις τι είπε. Ξέρεις τι είπε. Το τρένο το κυτρινόμαυρο. Όχι, είπε. Καλά, αυτό έχει αλήθεια. Είπε ότι είμαστε άνετα τριάδα. Να μην σου πω διάδα. Δεύτερη θέση είπε. Δεύτερη θέση θα παίξουμε και θα παίξουμε λέει Champions League. Επίσης είπε ότι μίλησε λέει μέσω κάποιο μηνυμάτο με κάποιο, ξέρω εγώ, με υψηλό βαθμό στέλεχος εκεί στην ομάδα σας. Είπε με τον Καρυπίδη. Με τον Καρυπίδη, το είπε, εντάξει. Και τους υποσχέθηκε, λέει, περιμένετε, λέει, και θα δείτε, λέει, εγώ λέει, θα σας βγάλω Champions League. Όχι, δεν είπε αυτό. Όχι, δεν είπε αυτό, δεν είπε αυτό. Πέναλτι. Τι πέναλτι. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, πού το είδες το πέναλτι, ρε. Σφαγή είναι αυτό. Πού το είδες αυτό το πέναλτι, χωρίς δεν το έχω δει ακόμα. Ο Μάνταλος κλαίει. Και είναι γνωστή η φάτσα αυτού του διαιτητή. Τίποτα, φίλε, δηλαδή αν είπε για Champions League τον Άρη, φίλε. Κόκκινο. Δηλαδή βλέποντας τώρα την ΑΕΚ. Ναι. Και βλέπω αυτή την ξεφτύλα που βλέπουμε τώρα, αυτό το ξεφτυλίκι τώρα στις κερκίδες. Δηλαδή, ρε παιδιά, εφόσον δεν σέβεστε το Champions League, άντε παρατσίστε και σηκωθείτε, φύγετε, ρε φίλε. Νίκο, περίμενε λίγο. Έχουμε δεύτερη κίτρινη κάρτα για το Λιβάγια. Κάτσε να δω, τι έκανε. Χέρι έκανε, σε φάουλ. Καλά, ρε Λιβάκη, τι ήταν αυτό που έκανε, μάλλον. Πάει μπάλα για μέσα, σηκώνει το χέρι και την σταματάει. Δεν πήγαινε καθόλου μέσα, αλλά είναι χέρι. Τι δεν πάει, δε πάει μέσα η μπάλα, με τρελάνεις, ρε. Καλά, τι έκανε, ρε φίλε. Τι έκανε. Κάτσε να το δούμε, απεδάτο. Του όρει λίγο ρε ηγεσία. Ναι. Ένα, τι κάνεις. Καλά, ρε φίλε, τι έκανε. Καθαρή κόκκινη κάρτα. Ναι, δεύτερη θα την έπιανε άνετα ο τύπος. Πέναλτι για τον Άγιαξ στο 60. Το χάσε. Το χάσε. Το χάσε, το λέω εγώ, το χάσε. Γιατί έτσι θέλω, βέβαια. Καλά, ρε, είναι δυνατό, ρε. Το χάσε. Πού.
Τι να το τι, ο Γιουνές είναι για να το χάσει, ρε φίλε. Το έχεις εδώ, ε. Τι γελάς εσύ, ρε. 1-0. Εσύ γελάς. ΑΕΚ Άγιαξ 0-1. Ο Έαντας της Ολλανδίας κερδίζει μέσα στα, στην Αττική. Και πανηγυρίζουν οι φίλοι των Ολλανδών μέσα στον Αττικό ουρανό. 0-1. Κάτω Ολλανδοί είναι αυτοί. Δεν μπορεί να τους βάλανε και τους Ολλανδούς. Κούρασαν. Μαζέψτε και σηκωθείτε. Ολλανδοί είναι εκεί κάτω. Εφόσον δεν εκτιμάτε το Τσουλού. Ακούς. Ναι, ναι. Εφόσον δεν εκτιμάνε το Τσουλού, φίλε, να σηκωθούν να φύγουν. Τέρμα. Δηλαδή σκέφτεσαι αυτόν τον αγώνα να έπαιζε ο Άρης, φίλε. Ή σκέφτεσαι αυτόν τον αγώνα να έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Τάντιτς. Τι λέει είναι αυτό, ρε. Άστα να πάνε. Μηδέν, κοίταξε. Δηλαδή τώρα. Ηγεσία, μιλάμε ότι έχουν ξεφτυλίσει τη χώρα. Έχουν ξεφτυλίσει τη χώρα, δεν έχουν δηλαδή, ξεφτυλίσει το σύλλογό του. Έχουν ξεγυμνωθεί, έχουν ξεμπροστιαστεί. Αυτοί τίποτε. Εδώ λένε, εκπροσωπούν. Αυτή η ομάδα εδώ που φοράει κίτρινα και έχει παίξει με Μπάγκερ, Μπενφίκα και Άγιαξ και τη βλέπει όλη η Ευρώπη. Και λένε ότι είναι ελληνική, δεν έχει πάρει, δεν έχει πάρει ούτε φίλε, πόντο, ούτε μάνα, πόντο σε 4 μάτς και είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Αυτή είναι η τιμωρία σας, Χάρτινε. Αυτή είναι η τιμωρία σας, Α4. Τίποτα, δηλαδή εγώ για μένα να βγει ο Άρης και πάω και Άρης να βγουν στους άντρες και τέλος. Τίποτα, δεν κουστάρα Αθηναίος, ρε φίλε. Τέρμα. Χίλιες φορές. Να κάτσουν εκεί και να μας βλέπουν. Χίλιες φορές από το να βλέπω το... Πρώτος ο ΠΑΟΚ και δεύτερος ο Άρης. Να δούμε και ένα Champions League και εμείς. Να δεις τι γούστα θα βγάλουμε. Νικό, το πράγμα, ρε, από το να βλέπω τον Μπακάκι, τον Λαμπρόπουλο και τον Μάνταλο, χίλιες φορές, δε φίλε, να βλέπω τον ΠΑΟΚ. Χίλιες φορές. Πέραν της ομάδας. Ρε φίλε, τι κόσμος, τι είναι αυτά, σαν να βλέπω την Τρίπολη, ρε φίλε, σαν να βλέπω το χωριό της Τρίπολης. Τι είναι αυτό το πράγμα. Να μην μιλήσουμε για τα έκτροπα που γίνανε χθες και έγινε παγκόσμια είδηση. Που έγινε κάτω από το χαμός έγινε, φωτιές, τραυματίες, ξύλο. Παναθηναϊκοί αεξίδες και... Και Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί δεν ήταν καλύτερα από αυτό, είπα και χθες. Έχουν ξεφτυλίσει την Ελλάδα σε όλα. Ειδικά του Άγιαξ. Και τώρα μέσα στο. Που ξεκινήσει το ματς, έπεφταν Μολότοφ μέσα στο ΑΚΑ. Και θα τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι και υπότροπη από την UEFA. Ωραία, μια τιμωρία και να μην ξαναπατήσει ποτέ ξανά. Άντε, ούτε Ευρώπη του χρόνου. Ούτε Ευρώπη. Μακάρι. Ούτε Ευρώπη, τίποτα. Έτσι όπως πάει. Έτσι όπως πάει, κάτω από τη Λαμία θα. Μην πας να φας το ζυγκόλ, γιατί μπορεί να σου ρίξει κανένα τέτοιο μέσα με αυτά που λες. Όχι, φίλε, όχι, δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε. Οχοχ. Κοίταξε. Οχοχ, ένα-ένα. Οχοχ. Λίγο ήθελε. Χι το θες παλιό σκύλο. Τι να κάνω. Συνεταιράκια καλά. Εγώ είμαι με τις ελληνικές. Καλά μου ρε τι θες. Πες τα ρε ηγεσία. Να είναι με τον Άγια και εσύ. Γι' αυτό το γουστάρω τον ηγεσία. Ηγεσία είσαι σίγουρα εσύ είσαι απαγάγανε. Ο καλύτερος είναι. Είσαι εσύ. Έτσι λέει εδώ ο φίλος μου. Βγάζω καπέλο. Ο Παπαδόπουλος έτσι λέει εδώ. Το είπα και χθες. Το είπε και χθες. Το είπα και χθες. Λέω ηγεσίας. Λέω είναι ο ακροατής. Ο ακροατής των ακροατών της εκπομπής. Μην τα λες και τι έτσι αυτά, εδώ μας παρεξηγήσουν. Την αλήθεια λέω ρε φίλε. Μα έχεις ρε φίλε, έχεις βελτίωση 1500% την άποψη. Κοιτάξτε φλαράκι, αν θέλουμε στην Θεσσαλονίκη να δούμε κάτι, πρέπει αυτά που κάναμε παλαιότερα να κάνουμε τα εντελώς ανάποδα. Πάμε και εδώ Μιχαήρη. Μπράβο ρε ηγεσία. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είδα Μιχαήρη. Άρα τι, με την ίδια συνταγή να πάμε. Τι να κάνουμε ρε ηγεσία, δηλαδή για πες. Ο άνθρωπος είναι προοδευτικός. Τι προοδευτική είναι. Τι να κάνουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε. Σε είπα, Άρης ΠΑΟΚ θα βγουν Champions League. Τι είπα, αυτό είπα, αυτό σε λέω. Άρης ΠΑΟΚ θα βγουν Champions League. 0-2 ο Έαντας μέσα στην Αθήνα. 0-2 στο 71, κρίμα για την ΑΕΚ, κρίμα. Με το που πήγες το τηλέφωνο με δύο κόλλευα. Γόρι μου κάτσε μέχρι τις 10 παρά. Κάτσε μέχρι τις 10 παρά. Τι ωραία, τι καλά. Να και Ολλανδί. Έχει Ολλανδί σε αρκετούς. Ο Φούλης τώρα μιλάς για ο Φούλης, ρε Σιζάκο. Ποιος ο Φούλης τώρα να πούμε. Άντε βρε τώρα. Για όχι, τι μίλησε. Τι είπα εγώ. Άντε ο Φούλης και Τρίπολη και Μήπολη και άντε να... Αυτά τι είπα εγώ. Υπέρ του Όφη είπα. Κατά του Όφη είπα. Τι είπα. Υπέρ του Όφη. Ναι, γενικά, τι. Καλά, Όφη Άρης έπαιζε, για ποιον να πω, γιατί είναι για τον Άγιαξ. Πρέπει να ασχοληθούμε με το μάτσο, εγώ βασικά ξέρω τι πήρα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το μάτσο με τον Βάζελο. Το Βάζελο να το κερδίσουμε, να το τελειώσουμε. Να το σαπίσουμε, να το γονατίσουμε. Και αύριο εκπομπή έχουμε, τι θα πούμε. Για να το γονατίσουμε,
Μπράβο. Για να το ετοίμασαι από τώρα. Sold out, αυτά, ναι. Όλα κίνηση. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά πολύ. Τα παντελάκια είναι ύπουλα. Να το ξέρεις, είναι πολύ ύπουλα. Είναι κολοϊπουλη ομάδα. Όσο είναι τα χανούμια, έτσι είναι και αυτοί. Αυτοί έρχονται εδώ και πάρω κανένα χι. Τι λέτε, ρε. Τρίπαλο να πάρω. Δεν υπάρχει άσος, μόνο άσος. Δεν έρχονται για χι, για νίκη έρχονται. Για νίκη έρχονται, δώσε τι χι. Νίκη, νίκη. Τα μωρά τα έρθουν εδώ, τα δώσουμε λίγο γαλατάκι. Ποια μωρά, μωρά. Δεν υπάρχει γι' αυτό. Ο Μακέτα μωρό είναι. Ο Κουρμπέλης μωρό είναι. Δεν το κατάλαβα. Ο άλλος ο Μπλάκμαν, πώς το λένε, ρε. Έχουν μεγάλο, εντάξει. Ναι, μωρό είναι. Άσε τον πρόλογο. Και ηγεσία. Μπορεί να μην το χωνεύω το βλογιοκομμένο του Σπυριάρη, αλλά είναι προπονητάρα η Κουφάλα. Είναι προπονητάρα. Είναι καλός προπονητής. Το πάει καλά το πράγμα. Είναι πάρα καλά, πολύ καλός προπονητής. Αφήστε τις στέκες να βλέπετε και λίγο πιο αντικειμενικά. Δεν τον πάω μία, αλλά όπως δεν γουστάρω Σφακιανάκη. Είναι ο καλύτερος προπονητής. Σφακιανάκη δεν γουστάρω, ρε φίλε, σαν άνθρωπο. Όχι για τις πολιτικές του πεποιθήσεις κτλ. Αλλά σαν τραγουδιστής, δηλαδή μπορώ να τον ακούω ώρες. Και να γουστάρω, να πιω ένα μπουκάλι ουίσκι με το Σφακιανάκι. Τραγουδιστής, είναι σαν τραγουδιστή θα τον κρίνεις. Κοίταξε, χάσαμε τον ΠΑΟΚ, χάσαμε τον Ολυμπιακό, χάσαμε την ΑΕΚ. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πέρα πάρουμε ένα τρίμπαλο από το Παναθηναϊκό. Είπαμε, είναι άσος καρφί. Κάτσε να δω πόσο το δίνει, μπας και το έριξε. Πρέπει να κάνουμε... 2-30 ηγεσία, περίμενε. Αυτό δεν είναι καλό που λέει ο Ζάγος, γιατί και στα τρία ντέρμπι είπε νίκη του Άρη. Δεν είπα σ' όλα, είπα τριπλή, αλλά που βλέπω αργιατό σήμερα. Δεν είπε στα τρία ντέρμπι 7 βαθμούς μήνυμα. Είπα, και σου λέω: άμα πάρει ένα, να κατέβει στο Λευκοπύργο. Λέω και τώρα λέω: ούτε ένα είναι, και τώρα λέω: τριπλή είναι το ματς, αλλά πιστεύω θα κερδίσει ο Άρης. Τριπλή είναι. Είναι ντέρμπι. Ναι, τώρα άμα τον πω εγώ, πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Άρης και έχασε. Εγώ είπα και τριπλή θα κερδίσει. Όχι, ρε. Λέω: σαν ντέρμπι είναι τριπλή. Ναι. Πιστεύω ότι πιο κοντά στην νίκη είναι ο Άρης. Το προγνωστικό τη Παρασκευή. Τι είναι, μωρέ, και εσύ, τι είναι. Τι είναι, 100% άσο είναι. Ρε, ηγεσία, πέστε. Ρε, είναι ηγεσία αυτό, ρε. Κάτσε να τον εξορκίσω. Καλά, ρε! Γίγαντα! Εννοώ ότι αν. Εννοώ! Εννοώ! Καλά, ρε φίλε, δεν θα πω ό,τι θέλω. Ρε εσύ, άλλος πανηγυρίζει. Ρε εσύ. Λέω ότι αν μου βάλεις ένα πιστόλι στον αγαπάω. Ρε εσύ. Θα αφήσει να πω. Λέω ότι αν βάλεις ένα πιστόλι και πεις πρέπει να παίξεις το Άρης Παναθηναϊκός οπωσδήποτε ένα μισθό, θα το βάλω άσο, αλλά είναι τριπλή. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, τι είναι, 100% άσος, 2-30 στο δίνει. Τι είναι δηλαδή. Το μάτς, αλλά αυτό λέω και εγώ. 50% δίνω δίκιο στον ηγεσία και 50% στον Ζαχαρία. Δεν το παιδιά ο Άρη. Είναι παραδείς τι κάνει, πανηγυρίζει. Λέει, ξέρεις τι μου λέει ο Τακλή, δεν το πιστεύω, λέει, είναι ο ηγεσίας. Τον αγαπάω, είναι, το βγάζω καπέλο. Βγάζει καπέλο, δεν φοράει καπέλο, αλλά το βγάζει. Οκ. Κοίταξε, πέρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ της Καζούρας, να ξέρεις ότι δεν... Ναι, εντάξει, εντάξει χρειάζεται και λίγο όρεση. Και Καζούρα και λίγο πλακής θα χρειάζεται. Χρειάζεται μεν, αλλά πρέπει να το πάρουμε αλλιώς το πράγμα. Γιατί, είπαμε, πρέπει εντάξει, να κερδίσουμε. Ζήσαμε πολλά άσχημα, πάρα πολλά άσχημα. Φάγαμε, μιλάμε τα αυτά με το κουτάλι. Τέλος. Πρέπει να τελειώσουν αυτά και νίκη, δεν να κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Νίκη, ποτέ μισή ξανά... Ευρώπη είναι την Κυριακή αυτή η νίκη. Μισή Ευρώπη είναι. Κατάλαβες. Κοίταξε. Αν συνεχίσει η ΑΕΚ έτσι. Και ο Παναθηναϊκός που είναι τιμερημένος. Πρέπει να δοκτονίζει, ρε φίλε. Για να... αυτό λέμε. Αλλά κοίταξε, θα... ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε, τον σμπρόχνουν. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Έχει και ένα light σμπροξηματάκι τον έχει. Έχει και νιάτα, έχει ενθουσιασμό, έχει εύνοια. Εδώ μέσα θα χάσει. Άσε τα τριπλίκι ιστορίες. Μονή είναι. Μονόδρομος. Εντάξει, φίλε, το πιστεύω. Γιατί εγώ το πιστεύω, ρε. Εντάξει, φίλε, σου λέει τώρα, εσύ είσαι αριανός, ακούει κόσμο. Πρέπει να πεισάσω από τώρα. Μα άσο λέω, εγώ πιστεύω να κερδίσουμε, ρε φίλε. Αλλά τι να πω. Ντέρμπι είναι, τι να πω, δηλαδή. Δεν είναι τριπλή. Όχι. Άντε, δεν είναι τριπλή. Μόνο άσο. Εγώ πώς έβαλα. Πάντε, παιδιά. Εγώ στάσω, ρε ηγεσία. Εγώ με τον Μπουγάτσα πώς έβαλα στοίχημα και είπα διπλό, ρε μέσα. Και εγώ, αν μου πει στοίχημα, άσο θα βάλω, ρε φίλε. Άσο θα εγώ βάλω. Δεν ανέφερα. Δεν καταλαβαίνω τι ναι, άλλο λέω, καταλαβαίνω ρε φίλε. Ναι. Αλλά είναι η διαφορά για το πώς το λες. Εγώ μέσα στο Χαριλάο με τον Μπουγάτσα. Δεν αναφέρθηκα για τριπλή. Είπα διπλό. Αν είχα ένα Παναθηναϊκό απέναντί μου και μου έλεγε Ρεσίβκο, πιστεύω νίκη του Παναθηναϊκού, θα τον έβαζα στοίχημα. Πιστεύω στην νίκη της ομάδας μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χάσει ο Άρης. Πιστεύω, θα πόνταρα. Εγώ πάντως βλέπω μονόδρομο. Δεν, έχω μπει σε μονόδρομο. Και ο μονόδρομος Ιταλικά. Λέει πάνω ψηλά νίκη. Βασιλή. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μονόδρομος μιλάω Ιταλικά νίκη, ρε φίλε, τέλος. Δεν ξέρω. Να βάζω υπότιτλους από κάτω. Τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω.
Δεν ξέρω με τι ακούς εσύ, με μασκάλες ακούς, με πατούς. Εμένα το λες βρε καρτούν. Βρε καρτούν, εμένα το λες που άλλος σταυροκοπιέται, δεν πιστεύει ότι είσαι εσύ. Κάποιος μίμος κάνει τη φωνή του ηγεσία, αποκλείεται. Και να, ό,τι θες και μπουκάλισαν. Κάποιος καλός μίμος. Δεν είναι δυνατόν. Μπουκάλι και δυο πίτσες σου φέρνει. Πάμε γερά, να σε καλά ρε φίλε. Γεια σου Νικόλα, γεια σου αγόρι. Να σε καλά. Τι ακροατάρα είναι αυτή ρε φίλε. Θα τον βγάλω τον ακροατή του μήνου. Του χρόνου του της δεκαετίας. Τι αντικειμενικότητα είναι αυτή ρε φίλε. Ναι. Τι ήθος. Είναι ο άνθρωπος κοιτάει μπροστά ρε φίλε. Είδες τι είπε. Εγώ που κοιτάω πίσω, τι είμαι. Είδες τι είπε. Αυτά που κάναμε στο παρελθόν, δηλαδή τα λάθη που κάναμε τα οπαδικά στα ραδιόφωνα, πριν γίνουμε παραγωγή ραδιοφώνου και εμείς, πρέπει να τα αποβάλουμε, να κοιτάξουμε μπροστά. Ποιος το έχει πει αυτό ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή, για πες, δεν είπε. Πού είσαι ρε άρχοντα, πού είσαι ο αγόρι μου εσύ να πούμε τόσο καιρό. Αν έχει γραμμή την παίρνουμε. Τι πέδαρος είναι αυτός ρε φίλε. Τι είναι, έλετε. Ρε Νίκο. Έχεις καιρό να το δεις από κοντά. Αγοράκι μου. Έχεις καιρό να το δεις από κοντά. Όχι, σταμάτησε να παρακολουθεί σεμινάρια η Εξαουρίδη ο άνθρωπος. Απλά. Απλά, μπράβο, Ρενικό. Μπράβο. Ο Μπουγάτσας κάνει εντατική η Εξαουρίδη. Εντατική. Ναι. Λοιπόν. Ζάχο. Αυτός πάλι. Πάμε στο διάλειμμα. Γιατί εντάξει, θα κάνουμε και κάπου. Έχει γραμμή, είπες. Έχει γραμμή, όχι, δεν έχει γραμμή. Θα πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει. Και μετά έχουμε. Όποιος φίλος θέλει, 2310 287 και 3 οχταράκια. 6945 287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σου στο σχολείο σας 54526. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, να πούμε ότι CSKA Victoria Plzen, πώς λένε, 1-2. Plzen, ας το λέω. Plzen, Plzen, Plzen. Ξένες γλώσσες βάζει εμένα. 0-2 η ΑΕΚ μας κατέστρεψε. Μόνο αυτό θα χάσουμε. Μόνο 0-2. Μόνο 0-2 και με 10 φυσικά αντεγιά. Τιμητική ήταν. Λοιπόν, 2310-287 και 3 οκτάρια έχουμε ένα τετατάκι τουλάχιστον. 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Η Γαύρη φίλη που είναι, ρε, ο οδηγός του Μπαρμπασάβα. Βγήκε χθες. Να μας πει για την μπούκα. Την έπληξε. Ο Θόδωρος που είναι, ρε, με τις αναλύσεις του. Ας το Θόδωρο. Άρα, και εγώ είχα ένα 003. Μου έστελνε σε κάθε εκπομπή σας πρόμοιες πτήσεις. 003. Τελείωνε. Α, εδώ ρε, 003. Τα τρία τελευταία ναι, βλέπεις εδώ, δεν φαίνονται τα νούμερα. Ποιος ήταν, το ξέρω αυτό ότι δεν μπορεί. Ναι, γαύρος. Κάθε εκπομπή 20 μηνύματα. Εντάξει. Μόνος του. Μόνος του. Αλλά εντάξει, την έπληξε. Να μας πούνε έτσι λίγο για το τραμπούκο. Ε? Τραμπούκο έφαγε ο Ευαγγέλου από τον Καραπαπά, από τον Μοδέστο κτλ. Δεν μίλησε κανείς. Goal of sight. Λοιπόν. Με τις ενέσεις κερδίζει ο Ολυμπιακός. Είδαν πως κερδίζει τον Πανιόνιο. Είδαν πως κερδίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή βγάλε αυτά τα 2-3 μάτς ρε φίλε, τα τρίποντα και κάντα ισοπαλίες. Ξέρεις τι είναι 6 βαθμοί και 6-12, γεια σας, από τώρα κάντε την απονομή. Λοιπόν. Αλλά τους κρατάν, να μην λέμε μόνο για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, τους κόκκινους του Φατάουλ, τους κρατάνε με τις ενέσεις. Είναι τα κατακάδια της παράγκας που τους κρατάνε με τις ενέσεις. Κατάλαβες? Αλλά αγωνιστικά έχουν ξεφτυλιστεί μέσα στο γήπεδο. Τι έγινε αυτό. Σου είπα ρε, έπεσανε μολότοφ πριν ξεκινήσει το ΑΕΚ Άγιαξ. Μέσα στο ΑΚΑ. Έπεσανε μολότοφ, θα φάνε τιμωρία χοντρή. Και οι Ολλανδοί θα φάνε τιμωρία χοντρή. Γιατί σου είπα, δεν είναι καλά παιδιά και οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Ειδικά του Άγιαξ. Χοντρή τιμωρία θα φάνε και οι ΑΕΚ είναι και υπότροποι. Έτσι μείνει και άλλοι να πηδήξουν τα τέτοια, εδώ δες. Τι θα κάνουν. Γι' αυτό πήγαν και οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Την πνίξαν όλοι όπως την έπνιξαν και στο Open. Στο κανάλι του Ιβάν. Σε λίγο να έχουμε τον εντάξει, ακροατή. Εντάξει, ναι, να τα ακούσουν οι ακροατές. Δεν πειράζει. Έχουμε ώρα. Θα πούμε. Γιατί εμείς περιμέναμε ένα κανάλι να έρθει εδώ στη Μακεδονία, ναι, στη Βόρεια Ελλάδα, για να δούμε κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό. Από την Αθηναϊκή Κυριακή. Από όλους αυτούς εκεί που κάνουν κουμάντο όλα υπέρ του Ολυμπιακού. Σαν ιδέα ήταν καλό. Σαν εκτέλεση δεν ήταν καλή. Βέβαια, πάλι τα ίδια ήταν. Βέβαια, δεν μου άρεσε εμένα καθόλου αυτό το διαθρητική εκπομπή στο Open έτσι όπως είναι. Βέβαια πάει κάπου το μυαλό μου. Πού θα... πάει το μυαλό σου. Θα σου πω, δεν μπορώ στον αέρα. Θα σου πω που πάει το μυαλό μου. Ένα θα σου πω μόνο. Αυτή τη στιγμή πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και παίρνουν τη γραμμή. Δύο, ο Ντέμις Νικολαίδης. Τρεις είναι. Ο Ντέμις Νικολαίδης, ο παλαιός πρόεδρος της ΑΕΚ, είναι υπάλληλος του Ιβάν Σαββίδη. Τα είπαμε αυτά. Ξαναπέστα. Εσύ το άκουσες. Και κάποιοι φίλοι που έχουν συντονιστεί σήμερα είναι καινούργοι στην εκπομπή, την ακούνε τώρα, δεν την άκουσαν. Γι' αυτό λέω ίσως. Κάπου πάει, ίσως να θέλει να τους ξεφτυλίσει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θα περιμένω και θα δω. Ωραία. Και μετά θα κρίνω. Και εγώ να πω. Μισό λεπτό. Να ναι. Σωστό το λες αυτό. Περιμένω όμως, όπως είπες, μπορεί να παίζει η ΑΕΚ 40 λεπτά
Σωστό. 40 λεπτά ήταν η ΑΕΚ. Εγώ δεν λέω, είναι μεγάλη ομάδα. Η ΑΕΚ, εντάξει, και παίζει ο Άρης 3 λεπτά. Μεγάλη ομάδα είναι που έχει πέσει στην τρίτη εθνική δεν υπάρχει. Δεν είναι μεγάλη. Εγώ λέω ότι είναι, εσύ πες ότι είναι μικρή. Ήταν. Και να παίζει, τρία λεπτά τον Άρη, και την άκρη την παίζει πριν. Η βαθμολογία περνάει η ΑΕΚ το 18 είναι μεγαλύτερο από το 17. Να δείξετε καλή διαγωγή στον πρόεδρο και θα κάνω εγώ αίτηση να σα παίζει 4. Λες, ρε, έλα φίλε, καλησπέρα. Σιγά. Έλα, καλησπέρα. Πρόντο, νάτος. Περιμένουμε μισή ώρα. Αφού μιλάει μόνο, δεν τον ακούσε γλωσσοδιάρια που έχει. Δεν θα πω τίποτα. Έλα, τι να τον κάνω, και εσύ παρακάτω δεν πας. Τι λες μόνο, εγώ τι κίκ δεν έβγαλα. Άντε πάμε. Δεν θα πω τίποτα. Πάμε, 0-2. Μέχρι να κλείσει. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει γίνει Ολυμπιακός, αυτό που κορυδεύαν δηλαδή, έχουν γίνει αυτοί Ολυμπιακοί. Με τραμπούκες, με τσαμπουκάδες, με τα ψέματα, βγήκαν στην Ευρώπη τώρα και ξεβρακώθηκαν. Έτσι. Αυτά έκανε και ο Ολυμπιακός, αυτά τα καραγκιουζλίγια κάποτε, τα έκανε πέρσι η ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι το πήρε, εμένα με ενοχλούσε που βγαίνουν όλοι και λέγανε θα το ξαναπάρω με μαγιά μέσα στα βοστούδα. Γιατί τρεμάμενος ακούγεσαι, διακοπτόμενος μάλλον. Α, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει... Έλα, πάμε, αφού με ακούγεται καλά στον μέσα, προχώρα. Βέβαια, δεν επένδυσε το καλοκαίρι, βέβαια, τίποτα, έτσι. Τρεις γραμμές έχουμε. Δεν επένδυσε. Και γιατί ο Ολυμπιακός επένδυσε, αυτά τα σαπάκια που έφερε μια καραβιά παίκτες. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε Champions League, αυτοί παίξαν και πέρασαν στους ομίλους. Ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, παίζει 40 χρόνια Champions League. Δηλαδή, αν δεν έχει αυτούς λεφτά και δεν έχει πάει, κάποιος θα έχει. Τώρα, επί του πιεστηρίου, επειδή πάνω σε αυτό λες, το άκου, δεν θυμάμαι τώρα, πριν έρθουμε για την εκπομπή. Με σύμφωνα με τα έσοδα, με την κατάσταση που έβγαλε η UEFA, ο Ολυμπιακός λέει πήρε από το Champions League τα τελευταία 5 χρόνια 127 εκατομμύρια ευρώ. Ορίστε, 127 εκατομμύρια ευρώ. Από τα φανερά. Όχι, η UEFA δεν έχει φανερά και κρυφά, ρε φίλε. Υπάρχουν τα τυχερά, ρε φίλε. Στατιστικά, με βάση τα έσοδα που δίνει σε κάθε ομάδα. Εσύ άμα κάνεις καλή δουλειά δεν σου δίνει ο άλλος μπερμπουάρ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ λέω τα φανερά, τα κρυφά, τα τέτοια, αυτά που έβγαλε η UEFA επίσημα. Μάλιστα. Έβγαλε 127, είναι ο 18ος, λέει, σε έσοδα στην Ευρώπη. Ο 18ος, σαν ομάδα φυσικά, 127 εκατομμύρια. Πέρα, πάμε. Ζάχο, θα φτάσει αυτός ο Ολυμπιακός που τον κρατάνε με ενέσεις, γιατί θα έπρεπε να χάσει το Περιστέρι αντικειμενικά και θα έπρεπε επίσης να έχει φάει και τους μείον τρεις. Για τους οποίους τους έχω φάει εγώ, τους έχει φάει όλος ο κόσμος εκτός από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ήταν μείον 5 συν 6 ή μείον 11 από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και είναι κοντά και νομίζω ότι. Όχι μόνο δεν έφαγε μείον 3, πήρε και το παιχνίδι στα χαρτιά με τον ΠΑΟΚ. Εννοείται, εντάξει. Άλλο. Σου λέω, ο Ολυμπιακός γενικά είναι το χαϊδεμένο παιδί, είναι το παλιό Πασόκ που βλέπαμε. Που δεν μπορούσε να πάρει ούτε ψωμί από το γείτονα, μα δεν ήσουν Πασόκ κάποτε. Κάπως έτσι είναι και ο Ολυμπιακός. Αλλά θα πέσει και αυτή η κούτα, θα τη ρίξει ο Σαβίδης και μπράβο του, γιατί εγώ τέτοιο πρόεδρο ήθελα, Παντελονίσιο. Δεν ήθελα να κάνω τα καραμπιζλίκα τα δικά τους, να πάρω την ΕΠΟ και να με σφυρίζουν εμένα 100-0, ενώ μπορώ να το κερδίσω, το δείχνω ότι μπορώ να το κερδίσω και με μέτρια απόδοση στο παιχνίδι, για να φτάσω στο τέλος, φίλε μου Τάσο, τον υπάλληλο, τον Ντέμι Νικολαίδη, αυτόν τον έκτη, να πει φέτος ο ΠΑΟΚ άξιζε και μπράβο του που πήρε το πρωτάθλημα. Κατάλαβες, αυτό έκανε ο Σαββίδης και μεγάλη του μαγιά. Θα το ακούσω, θα το ακούσει Ζάχο, θα το παρευθεί όλη η Ελλάδα, θα το παρευθεί και ο Αριανός που θα είναι πικραμένος, αλλά θα πει ναι. Ωραία, εφόσον το λες, μα και εγώ το λέω. Φέτος είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ από όλους. Αλλά μια που λες απ' την άλλη, γιατί το είπα και χθες, ο Πέλκας κικ δεν έκανε μπροστά στον Βανδύ. Τίποτα. Κικ για το περσινό. Το διεκδικήσαμε, είπε μέχρι τέλος, αλλά να δε. Έχω όλη τη συνέντευξή του. Ναι, ό,τι διεκδικήθηκε η απάντηση. Πες, κιχ. Και εγώ λέω. Και καλά έκανε, καλά έκανε, καλά έκανε, γιατί μπορεί να είναι καμιά λάκα και να σε ρίξουν καμιά τιμωρία και να μην παίζει. 3-0 ο Έαντας. 0-3 ο Έαντας. Το ακύρωσε. Ποιο ακύρωσε. Τα κύρωση δεν πειράζει, 0-2 ο Έαντας. Ο Χούντελαρ, αυτός πόσο, 62 χρονών είναι ακόμη, μπάλα παίζει. Λοιπόν, έλα. Ναι, offside. Έλα, εντάξει, ναι, έγινε λοιπόν. Έγινε Θοδωρέ. Και από εκεί και πέρα, περίμενε κάτι για Παναθηναϊκό τώρα να μιλήσω. Επειδή ο φίλος μου Ζάμου του λέει. Τρέξτε λίγο, έχει τρεις γραμμές ακόμα. Πάμε, πάμε, πάμε. Ένα λεπτό λοιπόν, Παναθηναϊκό. Το αν πάρει και να είσαι ευχαριστημένο για αυτό το παιχνίδι. Okay. Είναι πολύ καλός. Εσύ τώρα κοίταξε με τον Παντελίδη που σου το έχω πει ότι δεν τον πάω σαν προπονητή. Καλά, εντάξει. Τώρα θα πας για το Χ. Πρέπει να είσαι. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτή τη στιγμή αυτό στείλει μια ομάδα να πάει για το Χ και μπροστά ό,τι βγει από την ατομική ενέργεια. Ναι, δεν το έδειξε δηλαδή, συγκρίτη αυτό. Συγκρίτη δεν το έδειξε αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων.
Στην Κρήτη, κοίταξε, στην Κρήτη ο Παπαδόπουλος βγήκε μπροστά να συγκερδίσει το παιχνίδι με τον Βό, τον Παλαιστή που έχει το κεφάλι στο πίσω τον Βενιζέλο και με τον Πιατέλα και τον Πιρούνι. Μια χαρά σε έντρα κάνω εκεί πέρα. Με ποιον θα πιέζει, και δηλαδή και με τον Άστο στο κέντρο. Φίλε, εντάξει, μόνοι τους έπαιζαν οι παίκτες, δεν χρειάζεται κάτι να κάνεις για να τους προσπεράσεις. Ολυμπιακός έχασε εκεί. Τους έριξα τρία γκολ, να θυμάστε, ναι. Και με σβησμένες μηχανές. Και δεν μου δώσα και πέναλτι του Ζάμπα. Μα κι εγώ αυτό λέω, με σβησμένες μηχανές σου έριξες τρία γκολ. Περίεργο. Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Άντε. Φιλιά, να είσαι καλά, Καρτασάκι μου. Είσαι ωραίος, ωραίος ο Θόδωρος. Πολύ ωραίος. Καλησπέρα, φίλε. 23, 10, 2, 87 και 38. Καλησπέρα. Τελείωσε, τι πάνε. Τι έγινε, μάγκες. Γεια σου, ρε Γιώργη. Καλησπέρα. Γιώργος από στον Τουκάρι, ξεκόλας. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Αναστάσια. Γεια σου, ρε Γιώργη. Λοιπόν, Αναστάσεις. Επειδή χθες δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τη σκέψη. 0-2, Άγιαξ έληξε. Τελικό. Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν περίμενα και κάτι άλλο. Επειδή χθες δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, παιδιά, ήθελα λίγο να αναφερθώ και στο Ζάχο. Σ' ακούω. Για παράδειγμα, εδώ στην Bundesliga, ναι, όταν πέφτει μια ομάδα, έτσι, είτε ναι, είναι ιστορικά, είτε έχει βαρύ όνομα κτλ, είτε έχει κόσμο, μπάτσετ κτλ, αν δεις, δε παιδί μου, τέλος πάντων, οι δηλώσεις που κάνουν οι προπονητές, έτσι που θεωρούνται σοβαροί προπονητές, είναι ότι προσπαθούν να μαζέψουν μέσα στο σακουλάκι που έχουν τους βαθμούς, έτσι, ναι, είτε είναι 36, είτε είναι 38, είτε 40, ανάλογα πώς ήταν τα περσινά και τα προπέρσινα, τέλος πάντων, τα αποτελέσματα, για να κρατήσουν την ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πρώτη, ναι, την εθνική. Αυτό εννοούσα χθες. Ναι, επειδή τώρα στη Super League, για παράδειγμα, πέφτουν 4 ομάδες, και επειδή άμα δεις λίγο τον βαθμολογικό του πίνακα, δηλαδή αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, έτσι. Δηλαδή άμα κάνεις 2 ή 3 ήττες, για παράδειγμα, και αυτοί που είναι κοντά σου κάνουν ένα σερί, βλέπεις δηλαδή ότι έρχεται το αβάνι κάτω και το ανάποδο. Αυτό εννοούσα. Σωστό αυτό, γιατί ο Άρης έκανε 4 ήττες, δεν έγινε όμως αυτό που λες. Οι από κάτω δεν κάνανε. Δεν μπορούν να κάνουν οι από κάτω τόσο πολλές, γιατί... Κοίταξε. Ναι. Αν αναφέρεσαι τώρα στην ομάδα, για παράδειγμα, όπως είναι ο Απόλλων Σμύρνης που έχει πιάσει πάτο κτλ, θα δεις και λίγο ομάδες όπως είναι ο Πανετολικός, θα δεις ομάδες, για παράδειγμα, Αστέρας Τρίπολης που πάει πάρα πολύ χάλια, έτσι. Ναι. Θα δεις ομάδες όπως είναι η Λάρισα, τα Γιάννα κτλ. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι το τέλος. Είναι αυτό που λες. Και καλά είναι να μαζέψει τους βαθμούς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εγώ άλλο λέω, Γιώργο. Και μετά να κοιτάξεις για τους στόχους. Γιώργο, άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω ότι ο Άρης έπεσε 3 φορές. Τις 2 προηγούμενες, όταν κάποιο... Αν εσύ δηλαδή δεν σε ήξερα τότε. Όταν ανέβηκε τις 2 προηγούμενες φορές, μου έλεγες το... Νομιμοποιείται να το πει αυτό που λες εσύ, κάποιος που το είπε και τις 2 προηγούμενες φορές. Δεν γίνεται και σε δυσκολότερα πρωταθλήματα τότε. Διότι υπήρχε, ήταν προ-κρίση και υπήρχαν και χρήματα σε όλες τις ομάδες πολύ περισσότερα. Δεν γίνεται τις 2 προηγούμενες φορές κάποιος να μην το έχει πει αυτό που λες εσύ και να το λέει τώρα. Εγώ αυτό είπα. Και τότε που πήγαμε και στο Ραπτόπουλο, που κάναμε την εκπομπή την επαιτειακή, το ίδιο είπα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή το λες πάντα, αλλά καρφ δεν γίνεται. Εγώ αυτό είπα. Κοίταξε, και πιστεύω ότι ο Άρης θα βγει στην πεντάδα και είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Εγώ για παράδειγμα δεν το είπα με αυτό εδώ το σκεπτικό, γιατί εμένα μου αρέσει να υπάρχουν ομάδες από τη Μακεδονία, να υπάρχουν ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και ομάδες, για παράδειγμα, όπως είναι τύπου Λεβαδιακός και τα λοιπά, τους μπρόχνονται συνέχεια με το καροτσάκι, δεν έχουν ομάδες και τα λοιπά, έτσι, σώνονται. Δηλαδή, δες του και λίγο έτσι. Ωραία, εντάξει. Και στο δεύτερο το κομμάτι που, αν θυμάσαι καλά, χθες σου είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, δεν έπαιξε με πολλή απόδοση και κέρδισε μέσα, το λέω, για παράδειγμα, γιατί ήμουνα μέσα στη Βασιλεία, είδα το μάτς, ήμουνα μέσα στην Μπενφίκα, είδα δηλαδή την ομάδα να παίζει άλλο ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπουμε μπάλα. Ωραία. Η ομάδα, για παράδειγμα, όταν φορμαρίστηκε για τα πρώτα 3 παιχνίδια, αν θυμάσαι, και με τους Ρώσους και με τη Βασιλεία, που η Βασιλεία, το ξέρεις πολύ καλά, τι κηδείες έχει κάνει στην Ευρώπη. Ναι. Και είχαν πεσινή... και... Ωραία. Τέλος πάντων. Έξι μάτς Champions League έδωσε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Κέρδισε τα 3, 2 ισοπαλίες και μια ήταν την Μπενφίκα. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ... Δηλαδή έπαιξε έναν όμιλο ολόκληρο Champions League. Ωραία. Το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ, 11 μάτς έχουμε τέτοιο. Αγωνιστικές. 11 αγωνιστικές. Και 6 του ΕΦΑ, του Ευρώπης, εννοώ τα προκριματικά του Champions League, 17. Άστα τα το UEFA. 17. Σε αυτά τα 17 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός με την ΑΕΚ
από ό,τι λέτε, εγώ δεν το είδα. Με το ένα ημίχρονο. Με τη Σπάρτακ Μόσχας. Αυτά, δηλαδή τρία ημιχρονάκια. Με τη Βασιλεία, κάτσε. Και με τη Βασιλεία. Και με τη Βασιλεία. Εντάξει, η Βασιλεία. Την Πάτε Μπορίσοφ, τέσσερα. Χαμηλή δυναμικότητα είναι αυτή. Τέσσερα έριξε την Πάτε Μπορίσοφ. Τρία έριξε στη Βασιλεία ομάδα Champions League. Όχι, δεν είναι ομάδα Champions League. 2-0-2 έχανε από τη Σπάρτακ Μόσχας. Την έκανε τρία δεν ομάδα Champions League. Την έκανε πλάκα μια μικρομεσαία τη Κύπρου. Τη Κύπρου την απέκλεισε. Τι άλλα, δεν την απέκλεισε. Ναι, αλλά τα τρία πρωταθλήματα δικά σα πιάνουν τα παλιά. Πάρε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό, να δεις. Απάντηση είναι. Να δεις. Την απέκλεισε μετά. Πάρε τα προηγούμενα χρόνια η Βασιλεία να δεις τι κερδίζει. Τα προηγούμενα. Και εγώ παίζει Champions League. Εγώ πέρσι είχα χέτη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Καλά. Και άμα αυτό που κατοράμε είχε νίκη, ήταν δάχτυλο. Σου λέω μετά από σένα, εκτός αν δεν το αμφισβητείς, την απέκλεισε μικρομεσαία ομάδα της Κύπρου. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε. Σημαίνει ότι δεν έχει τη δυναμικότητα δεν, που έχει πέρσι. Δεν μπορεί όμως να αναιρέσει ότι είναι ομάδα επίπεδου Champions League. Όχι, δεν είναι φέτος ομάδα Champions League. Και εφόσον αποκλείσει και okay, σου λένε. Δεν πέρασε ο μήλος του UEFA. Και εσύ επειδή παίζει την Αλφα Εθνική φέτος. Ωραία. Είσαι για Champions League. Όχι. Εντάξει. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω ότι δεν προκρίθηκε ότι ο Κάσος ο μήλος είχε 4-5 καλούς παίκτες τους έδωσε. Ναι. Δεν λέω ότι ωραία, είναι... άστη Βασιλεία. Ωραία. Αφού δεν το δέχεσαι. Πάμε στη Σπαρτάκ Μόσχας που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη Ρωσία. Τρίτη. 0-2 μου είχε. Μπράβο. Στην Τούμπα. Ωραία. Και 3-2 ημίχρονο. Εκεί που κλείσατε τη τηλεοράση. Ωραία, τρία καλά ημίχρονα σου λέω. Εσύ το λες ότι δεν παίζουμε μπάλα. Ναι, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να παίζει μπάλα ο Πάοκ. Δεν χρειάζεται. Αποκομίζει την. Έχει στόφα νικητή, τελείωσε. Αυτό είναι σωστό. Αλλά είπε ο φίλος και χθες, λέει 30% παίξαμε. Αυτό είναι λοιπόν, το επίπεδο, δεν είναι το 30. Έχει άλλους δύο ακροατές. Έχει άλλους δύο ακροατές. Κάνε επίλογο, Γιώργο. Σε παρακαλώ, λοιπόν, έχει άλλους δύο ακροατές. Ναι, θα μας βρίσουνε. Πέμπτη για το ματσάκι, για τον ΠΑΟΚ. Πάμε για τη διπλούρα. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο έχει εκπομπή. Και αύριο έχει εκπομπή. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τους δύο τελευταίους είπαμε να μην καλείτε. Καλησπέρα. Αν περίμενα, βέβαια. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Στον επόμενο. Πάμε στο μεθεπόμενο. Στον επόμενο. Έτσι και λες παραπέντε βλέπω. Ναι. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Έλα. Οχ, μας τρόμαξε. Τι είναι αυτό. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Τι έγινε, ρε, τσικλίμακες. Ό,τι έγινε, ακούστηκε, ρε, τσικλιμακάκι. Να... ως κατώμικα. Τι το έπαιξες, πετάσε. Τι το έπαιξες το χανουμάκι. Ορίστε. Το χανούμι, τι το έπαιξες σήμερα. 2-2. Δύο, όταν πριν μπούμε μου... Πριν μπούμε μου είπε 2-2 ακριβές σκορ. Όχι, ρε. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Α, μπράβο, μπράβο. Το χάσε. Κάτι σοπαλίες ήθελες να παίξεις. Το χάσε. Ποιοι ημίχρονο είναι. Καστοριανός είναι, ρε. Ποιος είναι. Όχι, ρε, δεν είμαι ο Καστοριανός, ρε. Δήμος είσαι. Ο άλλος. Γεια σου, ρε, Δήμο, γεια σου, ρε, Δήμο. Ο γνωστός Δήμος, αυτό το καρτούν είναι. Ναι, αυτό το καρτούν. Δήμο, τι κάνεις. Έλα. Καλά, παιδιά, εσείς πώς είστε, πώς είστε. Δόξα καλά, το δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Χάσαμε μόνο την ΑΕΚ αυτό το καθήνι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κι εγώ. Κοίταξε, είναι μεγάλη, Δημό, είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί η K19 λίγο πριν έχασε ένα 8. Ένα 8 χάσανε, για να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί προέχει η ενημέρωση, έτσι. ΑΕΚ Άγιαξ, ένα 8 και τον γκολ το βάνα στο 92. 08 ήταν. Τάσο, από τους φίλους μου τους αεξίδες να μην φοβούνται, έρχονται από πίσω καλά κομμάτια. Ναι, ναι, πολύ πράγμα. Έρχονται πολλά φλόκια. Άλλο λέω. Γι' αυτό έδιωξε τους άλλους τους τρεις ο Τίγρη. Τι τους έδιωξε, έπαιξε ο άλλος, ρε. Δεν έπαιξε. Ποιος έπαιξε. Ο Γαλανόπουλος πρώτος δεν έπαιξε. Κανείς δεν έπαιξε. Ουσιαστικά δεν τους έδιωξε. Α, τους μπερδεύω αυτούς δύο. Έχεις δίκιο. Τους μπερδεύω αυτούς. Γαλανόπουλος, Λαμπρόπουλος. Ουσιαστικά δεν τους έδιωξε. Κλαουδάτος. Τους είπε: εγώ σας δίνω τόσα μάγκες για το συμβόλαιό σας. Αν πιστεύετε ότι αξίζεται παραπάνω, φέρτε πρόταση και στην ευχή της Παναγίας. Καλά. Όχι, ρε. Ζάχο, δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Γιατί τους έπαιξε. Όχι, όχι. Είναι επαγγελματίες παίκτες να παίξουν όσο πρέπει να παίξουν σαν επαγγελματίες. Δεν είπα αυτό. Πάνω για την προσφορά. Εγώ σας δίνω αυτά. Αν θέλετε, καλώ. Αν δεν θέλετε, στο όπου να πάτε στο καλό. Αυτό είπα, έχει δίκιο. Αυτό έχει δίκιο. Δεν, εντάξει, μα δεν είπα αυτό όμως. Το ίδιο έκανε. Έτσι μου είπε ο Τάσος. Τώρα το είπε. Δεν ξέρω τι είπε. Αυτό είπε. Όχι. Τους έχει μειώσει καταρχήν ποδοσφαιρικά. Δηλαδή αυτό που κάνει στο ξεπέρασμα. Συγγνώμη, ρε Δήμο. Συγγνώμη λίγο, ρε Δήμο. Δεν τους είπε. Μπήκε στα αποδυτήρια. Όμορφα, ωραία. Και έκατσε και τους μίλησε και τους είπε για τους συγκεκριμένους τρεις. Επειδή έχουν αναπροσαρμογή συμβολέου, εγώ δεν θα σας δώσω, λέει, παραπάνω που ζητάτε. Αν θέλετε παραπάνω για το συμβόλαιό σας, φέρτε, λέει, πρόταση από άλλη ομάδα και στην ευχή της Παναγίας, εγώ δεν σας δίνω μία. Και επίσης τους είπε
ότι εδώ στην ΑΕΚ για να παίζετε πρέπει να πληρώνετε και όχι να μας πληρώνετε και όχι να πληρωνόσαστε. Δηλαδή τα λέει αυτά πρόεδρος που πέρσι έχει πρωταθλήτρια την ομάδα με όποιο τρόπο ψεύτικο χάρτινο τον πήρε. Εντάξει, και τον έχουν, και τον έχουν βγάλει ασπροπρόσωπο αυτοί συγκεκριμένοι. Όχι ρε φίλε. Δεν φταίει η ΑΕΚ αν ο Τσιγκουναράς δεν πήγε από τα 25 που πήρε και πλέον να χώσει τα 5-6 εκατομμύρια να ενισχύσει την ομάδα του. Δεν φταίει. Το ίδιο λέμε. Τα μισά του λέει. Τι 5-6. Κατάλαβες. Εντάξει. Δεν έδωσε μία ρε παιδιά. Ο άνθρωπος δεν έδωσε μία. Είναι να τα έχει τσαλακώσει όλα. Ναι, τα έχει βάλει στην τέπη. Και βαδίζει χωρίς κριτική. Ξέρεις τι θα έχουν τα εξίδικα πρωτοσέλιδα αύριο τώρα. Το τρίτο πέταλο της Λαγιασοφιάς. Και το καψιμί στη νότια πτέρυγα. Το καψιμί της νότιας πτέρυγας. Απολαμβάνω, είμαι πολύ χαρούμενος, απολαμβάνω τον αφανισμό τους. Το γουστάρω με χίλια, νιώθω, δηλαδή αυτό που νιώθω, μια ευεξία να πούμε, η ψυχή μου έχει γαλινέψει αυτό που βλέπω. Κακό ψυχός. Καλός άνθρωπος. Όχι, κακός. Καλός άνθρωπος. Όχι, φίλε. Της οικογένειας, της εκκλησίας. Αυτά που μας κάνανε πέρσι πρέπει να πληρωθούν κάποια στιγμή. Το είπα. Η τιμωρία τους. Η τιμωρία τους είναι πάλι η συμμετοχή τους στους ομίλους του Champions League για να ξεβρακωθούν, να ξεγυμνωθούν, να ξεφτυλιστούν εντελώς. Λοιπόν, Καρτούν. Έλα, γολυμού. Έλα. Εύχομαι πάντως να τους περάσετε. Αυτή καλός άνθρωπος που είσαι. Μπράβο. Είσαι καλός άνθρωπος. Καλά, μπορεί να τους περάσουμε ρε φίλε και να βγούμε δέκατη και αυτοί να βγουν ενδέκατη. Τι ευχή είναι αυτή. Όχι. Θα τους έχουμε περάσει. Εντάξει, τώρα εσύ είσαι πραγματιστής ρε φίλε. Είδες, είδες. Δέχτηκα, να ολοκληρώσουμε αυτό και να κλείσουμε. Δέχτηκα πρόκληση από τον Καστοριανό μέσω... Ναι, αυτή εδώ πέρα. Ναι. Μέσω Facebook. Για να έχουμε λέει δημόσια αντιπαράθεση. Εδώ με προκάλεσε. Ναι. Εγώ θα τον κάνω είπα, το μαέστρο. Και τον είπα. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ξέρει πότε κάνουμε εκπομπή. Ξέρει τι ώρες κάνουμε εκπομπή. Δέχομαι την κάθε πρόταση παύλα πρόκληση. Φυσικά. Να είναι δημόσια. Να πει για την ομάδα του, να πω για την ομάδα μου. Και φυσικά να κρίνει ο κόσμος ποιος θα είναι ο Βαφλατάς. Και εγώ εδώ πέρα θα είμαι. Λοιπόν, κλείσε γιατί. Παίρνετε το να το σκίσω. Μόνο αυτό σου λέω. Θα έρθει. Θα έρθει. Δεν ξέρω να το δώσει, αν αρχίζει να το βρίζει και αυτό να, ο μέντορας του, ο Καραφλοκόρακας, αν αρχίζει να το βρίζει. Γιατί, γιατί αυτό το... Ναι, το πάνε να κάνεις κάφο το μοντάζε, κάφο το σόπρεση, άστα αυτά τώρα. Πού να το κάνω, αφού δεν έχει πουθενά. Δεν έχει μια χάρη τελευταία θέλω, μια χάρη μπορώ να τη ζητήσω. Ναι, λέγε. Μια χάρη τελευταία. Θέλω να μην μαλώνετε, θέλω να ακούω την εκπομπή σας. Εντάξει ρε φίλε, και κάποια στιγμή σιγά θα... Σιγά μην πιάσουμε κανένα παιδί ρε, άντε φύγε από εδώ. Κλείσον. Άντε καλό βράδυ. Κλείσον, προβοκάτορα. Σιγά μην δώσουμε κανένα γλωσσόφυλλο να μου για πάρτι. Θα υπάρχει, άκουσε με, θα υπάρχει και... Ας τον υπαπολογήσω, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Όχι, θα υπάρχει και ένταση. Θα υπάρχει καμιά φορά, μπορεί να ξεφύγουμε και λίγο, αλλά μέχρι και μην τρελαίνεσαι. Πάνε άκου Λυδία ή Αρτεμισία, άμα γουστάρεις η λοιπόν, μέχρι ένα σημείο βέβαια, εντάξει. Γεια σου Δήμο. Λοιπόν, αύριο 8 η ώρα, πρώτο Θεός πάλι μαζί. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Έρχονται Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης. Την εκπομπή Μπαλαντέρ. Από μένα, τον Τάσο και τον Βασίλη στην ηχοληψία. Καλό βράδυ να έχετε.